Δώσε αγόρι μου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης, στην επιμέλεια της εκπομπής. Και όλοι εσείς που κάνουμε τη μεγάλη παρέα του απλού παρατηρητή, τη παρέα της ανοιχτής αγκαλιάς του Λίμπερο 107,4. Και πούστες, να το λέτε. Έλα όπως είσαι. Μου λέγανε χθες κάτι φίλοι παοξίδες, οι οποίοι πραγματικά τα έχουν φτύσει. Δεν μιλούνται τα παόκια. Και όλοι εμείς οι ουδέτεροι τους βλέπουμε και πραγματικά χαιρόμαστε με τη χαρά του. Πάνε λέει σήμερα στη Λάρισα ΑΕΛΤΡΗ, γεμίστε ένα φορτηγό με γίδια και ελάτε. Πάμε λέει να το σηκώσουμε και να το φέρουμε πρώτα στα παιδιά για ένα προσκύνημα και μια χαιρετούρα εκεί ψηλά που βρίσκονται και μας βλέπουν και χαίρονται μαζί μας, και μετά θα καεί το πελεκούδι. Μα λέει ο άλλος, μη πάθουνε ότι έπαθε πέρσι η ΑΕΚ. Όχι ρε, εκείνοι ξεφουσκώσανε. Γιατί είναι μεγάλη η δοκιμασία, είναι μεγάλη η ψυχική φόρτιση για κάποιον που κάνει μια ληστεία. Θέλει προετοιμασία, θέλει εκτέλεση και κρύψιμο. Όλο αυτό το πράγμα σε εξουθενώνει, σε αποδυναμώνει, σε λυγίζει και βγάζει το ουφ. Έτσι με λέγανε οι παοξίδες εχθές. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχουν να μας καταλογήσει κανείς τίποτα. Δεν τολμάει να βγει ο άνθρωπος και να μιλήσει. Το χέρι του Βιερίνια. Και εσύ δεν μιλάς για την κλοπή των δύο πόντων στο Περιστέρι, στους φίλους σου Σαββίδη. Ιβάν, δεν υπάρχουν φίλοι εκεί κάτω. Φίλοι είναι εδώ στο βορρά μόνο. Και άμα θέλεις να βοηθήσεις ομάδες, να βοηθήσεις εδώ στο βορρά. Εδώ θα στήσεις, Ιβάν, το επιτελείο σου. Εδώ θα έχεις τα όπλα σου. Εδώ θα έχεις τα κάστρα σου, τα απόρθητα, που δεν θα τολμάει να πλησιάσει κανείς, όπως δεν πηγαίνεις ευχάριστα κι εσύ όταν παίζεις στη Λάρισα, όταν παίζεις στην Τρίπολη, όταν παίζεις τον Πανιόνιο, όταν παίζεις τον Πανετολικό, όταν παίζεις τον Ατρόμητο. Συν εδώ τους δύο, τους μόρτιδες, που άλλο πράγμα δεν σκέπτονται πώς θα σε δαγκώσουνε. Από παντού είναι γεμάτο εχθροί. Το μόνο που βοηθάει, και όχι μόνο βοηθάει, γιγαντώνει, διότι οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΠΑΕ και η φανατήλα που κρύβουνε μέσα τους, είναι αυτό που σε κυνηγάει από την άλλη μεριά. Ο απλός κόσμος, η κοινωνία των πόλεων, ο πληθυσμός των Ελλήνων και όχι μόνο, διατίθονται ευχάριστα προς τα εσένα. Σε κοιτάζουν διαφορετικά και σε γουστάρουνε. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή οι ΠΑΕ δεν αλλάζουνε, και μην ξεχνάς κάτι πρόεδρε, ότι στον Πανετολικό, ναι με το ντόπιο στοιχείο, οι ηθαγενείς υποστηρίζουν την τοπική ομάδα, αλλά όταν θα έρθει ο Ολυμπιακός δεν θα την υποστηρίζουν. Όπως συνέβη στην Ξάνθη, ή όπως θα συμβεί αύριο άμα θα παίξει την Καβάλα, ή ακόμα και στην Δράμα.
Θυμάμαι πώς το λέγανε, ρε, δύο αδέρφια ήτανε. Το Δραμινό, ρε, που έκανε την κερκίδα. Και στη θύρα 4 μέρα νύχτα εκεί. Αλλά όταν έπαιζε δόξα ΠΑΟΚ ήταν με τους δοξαίους. Βαλαβάνης. Ο Βαλαβάνης. Μεγάλο μούτρο. Μεγάλο μούτρο εκεί. Τεσσαράκιας και αυτός και ο αδερφός του. Πιο γαλαρός ο αδερφός του. Και κούκλος. Ωραία, καθαρά παιδιά και τα δύο. Βαλαβάνιδες. Αλλά όταν ήταν με τη Δράμα πήγαινε με τη Δράμα. Έτσι πάει και του Πανετολικού, αλλά μέσα του, ρε φίλε. Δεν γινόταν οι Δραμινοί να βρίζουν τις μάνες των Παοξίδων. Κάτω θα την ακούσεις. Οπότε τι μένει, που με λέγανε οι Παοξίδες, κάνε δικές σου ομάδες στο Βορρά. Του χρόνου βλέπεις τον Ολυμπιακό πως περνάει. Μια Ξάνθη ήρθε εδώ και βρεχεί. Με τον Άρη μπορεί να ξαναπεράσει. Τυχαία πέρασε φέτος. Και με τον ΠΑΟΚ 3. Εδώ είναι η δύναμη, πρόεδρε. Και έχεις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη που μπορείς να βοηθήσεις. Το Μακεδονικό και την Καλαμαριά. Τα προσφυγάκια. Άντε να περάσουν από εδώ. Όλο αυτό το χρυσάφι που υπάρχει στις υποδομές θέλει ψήσιμο. Και θέλει ψήσιμο, πρόεδρε, σε ομάδες ανεβασμένες να μείνουν στην πόλη, άντε να πάνε στην Κατερίνη ή να πάνε στη Δράμα ή να πάνε στη Βέρεια. Δίπλα. Και προπονητή εκεί του ΠΑΟΚ. Του Γεωργιάδη θα βάλεις, του Γκαρσία θα βάλεις αύριο μεθαύριο να τον ετοιμάσεις για τη μεγάλη ομάδα. Έναν άλλον. Στείλε ένα δίδυμο Γεωργιάδη Λοντιάδη μαζί. Και αυτά τα παιδιά. Λέω εγώ τώρα, είπα δύο ονόματα, άμα ψάξεις ξέρω πώς θα βρεις. Να ξέρουν, Βρίζας. Ζαγοράκης, τι τον έχεις πάει και έρχεται. Πάει τον εκεί στην Καβάλα. Φτιάξε το γήπεδο εκεί πέρα, σβέστωσέ το, κάντο έξω τα πάρκα τα αυτά, το χορτάρι έτοιμο είναι. Κούκλα η Καβάλα. Πήρες Μιτσάρα από εκεί, πήρες Τριζανίδη, πήρες τον Αυτιά. Παοξίδικο στοιχείο πολύ μεγάλο. Και σε έφερε εκεί τότε, έχασε 5-3, σε έδινε και πρωτάθλημα η Καβάλα. Μάγκα, και ήταν και μισή ώρα πιο μπροστά το μάτς. Και ακούμε ότι σοφάρισε η Καβάλα, είχαν πάει, νομίζω και ο Μανάβης είχε πάει. Στην Καβάλα, καμιά δεκαριά κομμάτια πούλμα δικά μας εκεί να βοηθήσουμε την Καβάλα, εδώ πέρα πια Παναχαϊκή. Και χάσαμε το πρώτο. Εκεί η Χίτεν έφερε τον Ολυμπιακό, του κόψε το πρωτάθλημα η Καβαλάρα μου. Η αγάπη της ζωής μου, η δεύτερη πόλη που αγάπησα μετά την πόλη μου. Και μετά είναι η Καβάλα. Τη λατρεύω την Καβάλα. Πάνω από όλες φυσικά η Αθήνα, η οποία είναι πατρίδα μου, ας πούμε, εγώ είμαι, όπως ξέρεις, δε, ο πατέρας μου Αθηναίος, Σαντορινιός στην καταγωγή, γεννήθηκε στην Αθήνα, εγώ αισθάνομαι Αθηναίος. Γι' αυτό είμαι και Παναθηναϊκός. Βάλε μου γαρμπί. Μια ανοιχτή αγκαλιά. Τι είσαι, Γεωργιανός, έλα. Ροζοπόντιος, έλα. Εσύ τι είσαι, Αλβανοβοροϋπηρώτης, έλα. Εσύ Βούλγαρος, έλα. Εσύ Παρτιζάνος, έλα. Γερμανός, έλα. Ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ. Και εκατομμύρια Ελληνάκια. Μια αγκαλιά. Πάνε, λέει, να χτίσουνε ξανά, να αναβιώσει η δυναμική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέσω του ποδοσφαίρου. Θα λαλήσει η Ευρώπη. Και εσύ μου λες, θα συνεδριάσω την άλλη Δευτέρα τώρα. Παπά, δημόσιε υπάλληλε. Τώρα.
Χάσεις οφητείες θα φυτέψουμε. Γήπεδο θα κάνουμε. Μέσα στο γυαλί και στο μάρμαρο το ετοιμάζει. Λίγο πιο χαμηλά. Εδώ. Όχι να μην φωνάζω, απλώς λίγο εδώ. Μάλιστα. Θα δουλέψει ο Κοσμάκης. 150 εκατομμύρια κλαφ μες στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν. Μα αρέσει να δουλέψει ο Μελίδης, ο φίλος μου με τα μάρμαρα. Πουλήσει μάρμαρο στο Σαββίδι. Μου είπε, θα πάω να τον πιάσω λέει τώρα. Θα του πω, ο Κωστάκης ο Μελίδης έχει ένα βουνό. Μάρμαρο. Έκανε κάτι προσπάθειες να εξορίξει, να κάνει έξοδα πολλά αυτά, κρίση και τα λοιπά. Ναι, αλλά το βουνό υπάρχει, δεν υπάρχει. Βγάλε και κάνε, λέτε, τα έξοδα, τα άλλα δώρα στον ΠΑΟΚ θα τα κάνω, Κωστάκης. Το κάνω μαρμάρινο θα την κάνω, την τουμπάρα. Πρόεδρε, επειδή ξέρω, ακούς, Κώστας Μελίδης λέγεται. Μιλότοπο. Κοζάνη, το καλύτερο μάρμαρο έχει ο Κωστάκης. Δεν μπόρεσε να το βγάλει. Ναι, αλλά είναι εκεί. Ηλεκτρολόγοι θα δουλέψουν, καλώδια, τσιμέντα, σίδηρα, σιδερόβεργες εκείνες, φαγάνες, γκρέιντερ, φούξ, νερά, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, θα δουλέψει, θα πληρωθεί το κράτος, τα μισά το κράτος θα πάρει. Παπάπ 25% το ΦΠΑ και εγώ, αυτό έτσι και εκείνο και το δεκάδες εργαζόμενοι πάρει το ανασάνει ο κόσμος κατ' το 50. Και εσύ μου λες την άλλη εβδομάδα ρε. Και αυτό δεν το λέω για το γήπεδο το ΠΑΟΚ. Θα το πω το ίδιο με θέρμη όταν θα έρθει ο άνθρωπος να κάνει και το γήπεδο του Άρεως εκείνο. Το φτιάξει ωραίο, το στολίσει. Και για τον Ηρακλή και για τις άλλες ομάδες. Και για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να στήσουν στη Μακεδονία. Να έρθουνε, θα τσακίσουμε εμείς. Εμείς θα τσακίσουμε την γραφειοκρατία. Καθίστε καλά τέρατα. Σας είδα, σας έμαθα, σας ξέρω. Άσε, αύριο, μεθαύριο, δεν μπορώ, δεν συνεδριάσουμε στις 25, γιατί να συνεδριάζεις 25, τι κάνεις σήμερα δηλαδή. Και θα πρέπει να συνεδριάσεις, βάλε μια υπογραφή να σηκωθώ να φύγω. 6 μήνες με μια τρύπα να πούμε, πτυχώς βρέθηκε ένας δίπλα μου, λέει Γιώργο, λέει, το θέλω να του πάρω εγώ, όπως είσαι, πάρε το καλά που ο άνθρωπος να είναι καλά. Και ακόμα τρέχω, έχεις το γυάλα από εκεί πέρα. Να κάθεσαι σε παρακαλάς. Τον κάθε μυστήριο εκεί πέρα. Τρέχετε τώρα, ζητάτε ψήφους για να πάτε να αράζετε μετά. Και να μην μπορείτε να επιβληθείτε σε αυτά τα τέρατα τους δημοσίους, τους υπαλλήλους του Δήμου. Τέρατα. Έχει καλά παιδιά, δεν λέω. Αλλά έχει κάτι τέρατα ρε φίλε. Δηλαδή το καλό θα σε φωνάξει. Έλα εδώ ρε παιδί μου, γιατί μη φωνάζει. Ηρέμησε, πες μου τι θέλεις, να δω μήπως μπορώ εγώ. Το δα και αυτό, αλλά είναι τέρατα οι πολλοί. Το βγάλετε την ψυχή να πούμε. Κι άμα την κάνει να πούμε του τη στρίψη του πόντιου και γυρίσει το μάτι του ανάποδα και πει δεν πάτε ρε στο διάολο. Με εξασφαλίζει εμένα. Ότι σε 15 μέρες θα τον πάρει ο Πούτιν τηλέφωνο του μπει άλλα πίσω. Ενώ άμα έχει ξεκινήσει δεν τον πει ο Πούτιν. Παρά τα δικαιώματα δεν μπορεί να το πει. Σε παρακαλώ πολύ. Οι άλλοι δεν κρατιούνται. Βγήκανε στο δρόμο. Το πάρτι ξεκίνησε. Από κομβόι που έφυγε. Από τη Θεσσαλονίκη τραγουδώντας το θρυλικό τραγούδι της Γαρμπή για να συνοδεύσει την ομάδα. Έως εκεί που πρέπει να την πάει. Δεν περνάνε οι ώρες. Υπήρξε τεράστιο ξενύχτη και παραλυπόμενα. Και έχω να στείλω ένα μήνυμα σε δύο ψυχές. Τον Πασχάλη, τον Ολυμπιακάρα.
Τι καταντήσατε ρε, πως καταντήσατε έτσι. Και τον άλλονα, το χάρτινο τον Κατερινιώτη, μην κλαίτε, μην οδύρεστε, μην τα μαλλιά τραβάτε. Με αυτό το ρυθμό θα συνεχίσετε να ζείτε τα υπόλοιπα πολλά, σας εύχομαι χρόνια που θα σας χαρίσει ο Θεούλης. Να ξέρετε κάτι, δεν ερχόμαστε κατακτητές. Ερχόμαστε ηγεμόνες. Ερχόμαστε να αποδώσουμε δικαιοσύνη, να ομορφύνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, να επενδύσουμε στο ελληνικό ταλέντο, να διαμορφώσουμε μέσα από τα χιλιάδες παιδιά που αθλούνται χαρακτήρες και προσωπικότητες και να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να ορθοποδήσει σε νέα μονοπάτια που θα περπατήσει και νέα πράγματα που θα κάνουν τα νέα τα παιδιά και επενδυτές σαν και αυτούς που θα φέρει ο πρόεδρος το καλοκαίρι. Διότι, όπως ξέρετε, προεδρεύει σε παγκόσμια φόρουμ. Τι είναι να φέρει τους Ιάπωνες εδώ. Θα φτιάξουμε. Θα επενδύσουμε στην Γεωργία ή στην κτηνοτροφία ή στην αλληλεία. Θα επενδύσουμε, λέγουμε, στα ελληνικά μυαλά, τα οποία με τη βοήθεια επιστημονικού προσωπικού γεωπόνων και σε εργαστήρια που θα διαμορφώσουμε, θα βγάλουμε ποικιλίες φρούτων και λαχανικών και θα τροφοδοτήσουμε όλο τον κόσμο. Θα αναστηλώσουμε ναούς, μουσεία, θα φέρουμε πλοία, θα κάνουμε ναυπηγεία, θα δώσουμε δουλειά. Και πάνω απ' όλα θα αποδώσουμε δικαιοσύνη επάνω στα κακώς κείμενα που διαπράχθηκαν τα περασμένα χρόνια. Να ξέρετε ότι παραβλέπουμε ορισμένα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι τα συγχωρούμε. Δεν θα είμαστε τιμωροί. Θα είμαστε όμως αποδότες δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη, λέγω, sometimes είναι σκληρή, αλλά δίκαια. Το παρελθόν σας, κύριοι, και των τριών αποτελεί το ποινικό σας μητρό. Και εδώ εμετρηθήκατε, εζυγιστήκατε και κριθήκατε ελιποβαρείς. Τέρατα! Επανερχόμαστε. Τι έλεγα, ρε φίλε. Λες να ταυτίσαμε, ρε.
Ρε εσύ, αυτό που μας λένε εσείς έχετε τρελαθεί τελείως. Τι θα πεις τώρα? Από αυτά που έλεγα δεν γίνονται. Δεν παίρνει εργοστάσια και τα ανοίγει. Πήρε τη σουρωτή και την άνοιξε. Πήρε τους καπνούς. Τους έδωσε τους Ιάπωνες. Κάνει δουλειές τέτοιες. Θέλω να μου φέρεις 10 κομμάτια ακόμα. Να τα σπείρεις στη Βόρειο Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα, άκουσε με τι σου λέω, ετοίμασε τα κάστρα τα απόρθητα. Γιατί θα βάζεις τέτοιο στήσιμο του χρόνου που δεν θα το περιμένεις. Και θα λες, αμάν τι έπαθα. Ένα χ εδώ, μια ήττα εκεί, δυο του παμάρες που θα σου στείλουν, πω ότι αυτά πάνε, καθάρισέ το και εντάξει, μην τη ξαναδιετεύσεις, θα δεις και τέτοια. Καμικάζια, ξέρεις τι ήταν η καμικάζι, Βαν, δεν ξέρεις. Δεν τάγατε εσείς εκεί πέρα, την πλέρωσαν οι Αμερικάνοι. Καμικάζι αυτοκτονίας. Γεμίζανε το αερόπλανο εκεί, το είχαν κάτι, πώς τα λέγανε αυτούν τα αεροπλάνα, κάτι βζζζζ. Με ένα κόκκινο κύκλο είχαν στη μέση τη σημαία τους. Στούκας, όχι Στούκας, είχαν οι Γερμανοί. Κάπως τα λέγανε ρε, αυτά τα Ιαπωνέζικα και τα γεμίζανε, να πούμε, και πέφτανε πάνω. Πώς, Χαγιαμπούτα. Μπα, αλλιώς, ένα φίτε είχε, μπάς περιπτώσει. Και ορμούσε και καρφωνόταν Σωτήρη στο τιμόνι, εκεί που ήταν το τιμόνι, εκεί που ήταν το πιδάλιο. Στην καμπίνα του πλοίαρχου, εκεί πέρα πάνω πηγαίνανε και πέφτανε, οπότε διαλυόταν, έμενε ακυβέρνητο το αεροπλανοφόρο. Και λέγανε πάω για την Ιαπωνία και ο άλλος θα πει ο διετής πάω για τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Τρίτο λεπτό πέναλτι για αποβολή. Μα δεν ήταν, δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Έφυγες, πάετε οι δύο βαθμοί τρεις. Πας να πούμε και ένα στήσιμο στην Τρίπολη και ένα στη Λάμια, καθάρισες. Εδώ, επάνω, να μην μπορούν να περάσουν. Για να μπορείς να αντιμετωπίζεις και τέτοια φαινόμενα. Αλλά θα πεις τώρα τι μαζαλίζεις ρε Γιώργο. Τον έρωτα για πέρσι, για του χρόνου, συγγνώμη. Εδώ τώρα υπάρχουν θέματα, τώρα παίζεται μπάλα. Τώρα υπάρχει χαρά, ναι ρε μεγάλη. Πάμε να χαρούμε γιατί μετά υπάρχει το καλοκαίρι και η προετοιμασία. Άστα να τα πούμε τότε. Τώρα στο χορό που σέρνει ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ακολουθεί καραβάνι ολόκληρο που το συνοδεύει μέχρι εκεί που το επιτρέπει ο νόμος της πατρίδος. Πιστοί, νομιμόφρονες, παοξίδες, ξεκίνησαν το καραβάνι της νίκης να τους πάνε μέχρι τα Τέμπη, εκεί που ήταν τα όρια της Μακεδονίας του Φιλίππου του Δεύτερου και του διαδόχου του Αλέξανδρου, ο οποίος αργότερα ονομάστη και Μέγας. Τώρα θα πεις μετά το Μέγας, μπροστά στον Μέγα ευθελίστηκε. Έλα μωρέ Μέγας, Μέγας Θεοδόσιος. Μέγας Θεοδόσιος. Αυτός πόσφαξε 30.000 Σαλονικιούς, είπα λίγους παραπάνω, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Το γάλανε Μέγα. Γιατί βοηθούσε τους χριστιανούς να γκρεμίζουν τους ναούς των εθνικών. Εθνικοί ήμασταν εμείς, να ξέρετε. Μέγας Ναπολέων. Σιγά το Μέγα, ρε. Έτσι είναι οι Μέγες. Πέρασε δίπλα στη Γερμανία. Μεγάλη δουλειά έκανε. Εκεί που πηγαίναν στη σειρά όλοι με τα όπλα προς τα πάνω, πυροβολούσαν, μπάμι, πάρ' τους μισούς κάτω. Μετά ήταν η σειρά των άλλων να πυροβολήσουνε. Σοβαρές μάχες, Μέγας Ναπολέων. Σιγά μας πείτε και Μέγας Χίτλερ.
Ένας είναι ο Μέγας. Και αυτός ήταν ο Μέγας ο Αλέξανδρος. Το δικό μας το χέρι από εδώ. Το πατριωτάκι μας. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, τεράστιε, βουνό, τέρας ύψους, παράδειγμα προς μίμηση, χιλιάδες χρόνια τώρα. Σ' ωραίος, σ' αγαπάμε, τι ωραίος είναι, πάμε. Οι εκδόσεις Ιαννός θα παρουσιάσουν το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη που θα σας πω την Τετάρτη 17 Απριλίου. Και ώρα 7 μετά μεσημβρίας. Στον Ιαννό Αριστοτέλους 7. Για το βιβλίο αυτό θα μιλήσουν. Ιωάννα Ζουμπουνίδου, αρχαιολόγος. Δημήτρης Κούβελας. Γεια σου Δημητράκη. Δικηγόρος. Κατεβαίνει αυτός με τον Ταχιάο νομίζω. Σάκης Μουμτζής, ο φίλος μου, αγαπημένος, συγγραφέας, πολιτικός, αναλυτής και επιχειρηματίας και πάνω απ' όλα φίλος μου. Αγάπη Ντόκα, συγγραφέας. Κείμενα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Νέρη Ακριβοπούλου, αγαπημένη, Γιολάντα Μπαλαούρα. Τη δε εκδήλωση θα συντονίσω εγώ, όχι. Η δημοσιογράφος Μαρία Αναγνωστίδου. Ο συγγραφέας είναι ο φίλος μου. Αυτός, ξέρεις, ήμασταν μια φορά στην Αθήνα, καθόμασταν και συζητούσαμε για την εκπομπή που ξεκινάω στην τηλεόραση και επειδή είχαμε μαζί και τους Ιλουμινάτη με τον Κωστάκη τότε, σκεφτόμουν πώς θα τη βγάλω. Και όπως καθόμαστε και λέω σκέπτομαι πώς θα τη βγάλω, γυρίζει με κοιτάζει και μου λέει ένας απλός παρατηρητής. Και λέω απλός παρατηρητής. Είναι ο φίλος μου ο Κώστας ο Τριανταφυλάκης, γεννήθηκε στο Ασημένιο Εύρου, τελείωσε διδημότυχο και συνεχεία πήρε πτυχίο από την Πάντιο. Τραβήχθηκε καμιά δεκαριά χρόνια σε Αμερική. Είναι ο ίδιος συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο που έγινε τεράστια επιτυχία. Αλλιώς τα είχαμε σχεδιάσει. Μικρές περιπλανήσεις στις ρογμές του χρόνου. Θα δώσουμε δώρα, οι πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα επικοινωνήσουμε μαζί του με τους ακροατές. Και θα τους στείλουμε το βιβλίο στο σπίτι τους να το διαβάσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, αυτό το καραβάνι που όπως με την Ξάδη που σταμάτησε στον δρόμο, έτσι και αυτή τη φορά ένα καραβάνι συνόδευε την αποστολή και όπως ήταν φυσικό υπήρξε μπλόκο. Και το μπλόκο είχε στηθεί όχι από Σαλονίκη. Γιατί αυτό που το σανά αυτό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα όπου περνάνε οι αποστολές, η αποστολή του ΠΑΟΚ, οι δάφνες που πέφτουν, οι παλιές εικόνες που τις βγάζουν οι γιαγιάδες και πηγαίνουν στο δρόμο, τα χαλιά που στρώνονται, η αγάπη αυτή η πρωτοφανή της κοινωνίας είναι κάτι που πραγματικά χαρακτηρίζει αυτή την ήρεμη πορεία προς την κατάκτηση της πρώτης θέσεως μετά 34 χρόνια. Αγώνες, αγώνες, παντού μια αγάπη. Από το φύλαθλο κόσμο και όχι μόνο. Γέροντες και γριές, το ξαναλέω. Με τις παλιές εικόνες. Το Αγιώργη που φέρανε από την πόλη και τον Πόντο και τη Σμύρνη. Τις βγάζουνε και περιμένουνε να περάσει το πούλμαν. Και να χειροκροτήσουνε. Και αυτή τη φορά
Αυτό που έγινε, όσοι θα μπείτε στο YouTube, καλά το είπα, βέβαια, γράψτε, πάω Κορινός υποδοχή, θα σας το βγάλει. Θα δείτε την αερογέφυρα γεμάτη με κόσμο, με βεγγαλικά, με φωτοβολίδες, με πυρσούς, όχι φωτοβολίδες, με πυρσούς και καπνογόνα να περιμένουν να περάσει η αποστολή και ένα τεράστιο πανό να δεσπόζει. Ρε εσύ, έχουμε τρελαθεί τελείως. Πού νοκάζεις να μας τα κάνει καμιά ενέσα, ρε μισού. Αριστίδη, πού είσαι ρε αδερφέ. Όταν σε χρειαζόμαστε χάνεσαι. Όταν δεν σε χρειαζόμαστε μας παίρνεις τηλέφωνο, μας βάλεις χέρι, γιατί κάνουμε και άλλες συζητήσεις εκτός από ποδοσφαιρικές. Ορίστε. Πολύ θέλει ο άνθρωπος να ταυτίσει ρε μεγάλε. Πολύ θέλει που λέει βέλαξε αυτός. Τι έγινε, βέλαξε. Τυναχτήκανε τα μυαλά του. Πώς το λένε αυτό με τα πέταλα. Τύναξε τα πέταλα. Ταύτισε. Έχει κι άλλα πολλά. Είναι επικίνδυνη η κατάστασή μας. Η χαρά μπορεί, η πολύ χαρά που λέει τρελάθηκε. Δεν κέρδισε ο Κωνσταντάρας. Όχι, δεν ήταν ο Κωνσταντάρας. Και ο Κωνσταντάρας. Το λαχείο. Ο Κωνσταντάρας και ο άλλος που έκανε τον κότο. Ο Κωνσταντίνου. Δύο από την πολύ τη χαρά τρελάθηκαν. Και πηγαίνοντας η αποστολή, τα μυαλά μας πονάνε, κάνε μας καλά, έγραφε το πανό, αδερφέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Δεν περνάει η ώρα, γράφουν εδώ οι κόλκες. Κάτσε ρε λίγο να πούμε, να δούμε τι λένε. Για τον τίτλο και το αίτητο, ναι. Μην τυχόν τον Ήβιτς έχει. Μην τυχόν γίνεται αιτία τώρα και μας ζαλίσουν. Δεν περνάει η ώρα, για να δούμε. Στέργιος Αναστασιάδης. Έχει αποδειχτεί, λέει ο Στέργιος. Και ποιος είμαι εγώ που θα διαφωνήσω μαζί του. Πως ο χρόνος είναι σχετικός. Το Στέργιο, Έχει αποδειχτεί, λέει, δεν λέει το λέω εγώ. Έχει αποδειχτεί ότι ο χρόνος είναι σχετικός, διότι το πώς αυτός χυλάει για τον καθένα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και πρώτα φίλε Στέργιο, πόσα χρόνια έχει ζωής το κάθε είδος. Αλλιώς περνάει η ώρα ρε φίλε Στέργιο για έναν ελέφαντα που ζει 180 χρόνια και αλλιώς για μια πεταλούδα που ζει μια νύχτα μόνο. Βεβαίως και είναι σχετικό. Τι μας είπες τώρα, κάνα καινούργιο, καθόμουν και εγώ 3 ώρες. Κάτσα να δω όμως παρακάτω, μην τυχόν. Στην περίπτωση λέει, α, ναι, ωραία, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα. Το φίλο του ΠΑΟΚ, από χθες λέει κιόλας, ο... Πού το για... Κιόλας ο... Έχουν απομείνει 9 ώρες. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση, λέει, για το ότι οι ασπρόμαυροι του Ράσβαν Λουτσέσκου έχουν ό,τι χρειάζεται για να βγάλουν από σήμερα τον κόσμο του ΠΑΟΚ στους δρόμους. Τα όσα έχουν καταφέρει άλλωστε τη φετινή περίοδο, ειδικότερα τους τελευταίους 16 μήνες, γενικότερα όμως είναι και η απόδειξη, η μεγαλύτερη. Την ίδια στιγμή βέβαια. Με πρώτο και καλύτερο λέει, το Ρουμάνο τεχνικό, πρώτος ο Ρουμάνος. Όλοι στην ομάδα γνωρίζουν πως το σημερινό παιχνίδι με τη Λάρισα είναι ειδικό, λέει, συνδικών. Γιατί ρε Στέλιο, είναι ειδικό συνδικών. Γιατί είναι ειδικό συνδικών, επειδή δεν έχει καλό αγωνιστικό χώρο και για τους δύο είναι. Μια σκληροτράχυλη ομάδα η οποία... Δεν έχει το ταλέντο να παίξει τη μεγάλη μπάλα που χρειάζεται να παίξει μια ομάδα για να κερδίσει αυτό το Κέρβερο
Γιατί Κέρβερος είναι Ερεστέριο φέτος. Δεν μασάει τίποτα. Στα ίσια όλες τις ομάδες. Και δείχνω ότι και μια στραβή άμα της έρθει θα κοιτάξει, θα βρει τρόπο και θα το γυρίσει. Συνεπώς λέει ο Στέργιος, αυτοί που θα φορέσουν σήμερα το δικέφαλο στο στήθος θα πρέπει για 90 λεπτά να βγάλουν από το μυαλό τους το τι θα ακολουθήσει σε περίπτωση που το τελευταίο σφύριγμα του διαιτή Βασίλη Φωτιά τους βρει πρωταθλητές Ελλάδος. Σωστά. Σωστά. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε χθες για τη Λάρισα με τους Ρέι. Πασχαλάκη. Μάτος. Γιαννούλη. Βιερίνια, όχι Βιερίνια που λένε μερικοί, αλλά ρε ο Βιερίνια, Βιέι. Βαρέλα, τι έγινε ρε Βαρέλα, με αυτό το Βαρέλα μας έχει ζαλίσει τον έρωτα ρε από το Σεπτέμβριο. 8 μήνες να υπογράψεις το συμβόλαιό σου ρε Βαρέλα, δεν είναι αχαριστή αυτό. Δηλαδή, θα αλλάξεις την τύχη σου όλη. Για δες τι γίνεται ρε στην κοινωνία. Δες τι τους συμπαίκτες σου ρε. Δες τι έπαθε ο Βέρμπλουμ ρε Βαρέλα. Δες τι έπαθε ο Μαουρίτσιο ρε Βαρέλα. Δες τι το Καντουρί δεν μπόρεσε να παίξει φέτος. Και τι ξέρεις τι θα συναντήσεις εκεί που θα πας στην Τουρκία να πάρεις 5 τάλαρα παραπάνω. Και δεν βρεθεί σε καμιά περιπέτεια να πέσει η ομάδα στη Β' Εθνική. Να μην σε πληρώνουν, να τρέχεις, να κάνεις, να δείχνεις. Μια χαρά συμβόλαιο, μιλιόνι σου δίνει ο άνθρωπος ρε Βαρέλα, τι θέλεις. Τώρα, με συγχωρείς ρε Σωτήρη, αν ο άνθρωπος έχει κάνει μια αρπαγή να πούμε καλή, όπως έκανε ο Πρίγιοβις και είναι από την Σαουδική Αραβία ή από την Κίνα, να πάει να παίξει 3-4 χρόνια το παιδί και να πάρει πενταπλάσια λεφτά, γιατί να μην πάει. Μην τα ζητάς όμως από εδώ. Και μας ζαλίζεις τον έρωτα, γιατί τα λεφτά για την Ελλάδα που σου δίνει είναι πάρα πολλά. Και δεν τα πήρανε καλύτεροι από σένα. Όπως ο Μολέδο που έπαιζαμε για 300.000 στον Παναθηναϊκό. Και δες τώρα που πήγε. Στη Βραζιλία να παίζεις. Το ίδιο να παίζεις στη Θεσσαλονίκη του. Ο ίδιο να παίζεις στη Βραζιλία. Στο Ρίο. Αυγαίνει έξω η οικογένειά σου και να λες πότε θα γυρίσει. Μπάση περιπτώσει. Είναι ο Βαρέλα. Τι έχουμε ρε. Έχουμε. Βάλε μου ένα ευατήριο να πούμε για τους χορηγούς μας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Την εκπομπή ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο και τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Χορηγούν οι εξής επιχειρήσεις. Τα κρεοπολία Νιγρίτα. Θα τα χρειαστούμε τα κρεοπολία τώρα για το Πάσχα. Όπου ήδη έχουμε κλείσει τα κατσίκια και τα αρνιά. Ενώ οι τεχνίτες ετοιμάζονται πυρετοδός για να φτιάξουν τα πιο νόστιμα και τα πιο υγιεινά. Κοντοσούβλια, κοκορέτσια, σουτζουκάκια, σουβλάκια και τα κατσικάκια και τα αρνάκια του γάλακτός μας. Συν ήδη ντελικατέσεν που έχουμε με παστούρμα, καβουρμά, βουβαλινά είδη και κοτόπουλα μεγαλωμένα κοντοχρήστου από ναύπακτο με υγιεινές τροφές, αλαντικά σαρίς, ό,τι καλύτερο υπάρχει στα αλαντικά. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310 500 042. Και μην ξεχνάτε ότι όσοι ψωνίζετε από το δεύτερο κατάστημα που μόλις ανοίξαμε στον Εύωσμο, σαν γνωριμία σας δίνουμε μια κάρτα έκπτωσης για οτιδήποτε αγοράζετε από το μαγαζί μας που ισχύει για όσες φορές και να ψωνίζετε έως τα Χριστούγεννα. Βάλε ρε και την πρωτοχρονιά. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. Γεώργιος Κουσουρής, τρέχει το πουλάκι μου σήμερα.
στα 10 χιλιόμετρα εδώ είναι και αθληταράς ο Γιωργάρας και η εταιρεία Atlas. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται παρακαλώ στο χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια προϊόντα τα οποία ο Atlas υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας. 2-31-0-785-150. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα, τέρας. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα. Εδώ δίπλα σου, στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα. Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Και όσον αφορά το φαγητό, αυτό αφήστε το επάνω μας. Μενούμε όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα απτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.popavlatagrafa.gr. 2-31-0-622-705. Κομωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Εκεί που μπορείτε να έρθετε και να διαμορφώσουμε την εξωτερική σας εμφάνιση, διότι με την εμπειρία μας αλλά και με το καλό μας γούστο θα σας φτιάξουμε ένα κεφάλι να το πιείτε στο ποτήρι, να σας δει ο έτσι και να πει γιουβέτσι. Χτένισμα με απαλές κινήσεις αέρινες, με προϊόντα Σβάρτσκοφ και με μια τέχνη που μας δίνουν τα βραβεία κομωτικής που έχουμε. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. 2-31-0-5-15-0-17. Άρε ΠΑΟΚ τι μας κάνεις, άρε ΠΑΟΚ τι μας κάνεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πώς το είπαμε αυτό, από πού το είδαμε αυτό το ανθρωπάκι. Άρε ο Ευτύχιος ήταν, άρε Κικίτσα τι με έκανες. Αυτό που άρε ΠΑΟΚ τι με έκανες. Τι με έχεις κάνει, εμένα δηλαδή, ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που τα λένε αυτά, μα τι με νοιάζει. Εγώ είμαι ουδέτερος. Και εδώ που τα λέμε έχω και φίλο παναθηναϊκά αισθήματα. Αλλά όχι να τρέχω εκεί πέρα και να κυνηγάω τους αλαφούς τους, όχι. 2-31-0-287-888. Και οι πρώτοι που θέλουν κερδίζουν και το βιβλίο του φίλου μου του Κώστα του Τριανταφυλάκη. Λοιπόν, Μπαρέλα Κρέσφο πηγαίνει, Ίγκασον, Μίσιτς, Κάνιας, Ζάχοφ, Ολιβέιρα, το δούμε αυτό, να. Μπίσεσβαρ, παίζει και ο Μπίσεσβαρ, θα παίξουν αυτοί. Έχουμε κάτι, έχουμε μια γραμμή. Να την πάρουμε τη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ. Χαιρετώ. Καλώς το να, καλώς το Μπέρδικα. Καλώς το τον Κοτσαρί. Τι και έχουμε. Έλεγα ότι και εσύ και ο Πασκάλης, επειδή έχετε χαθεί τα τελευταίο καιρό και δεν πολύ... Όχι, δηλαδή εγώ... ότι σιάχτηκες. Λοιπόν. Σιάχτηκες και επειδή η λάβα περνάει από την Κατερίνη. Όχι, να μην σε τσουρουφλήσει. Ίσα. Απλά από τότε που έγινε η περίπτωση Μπόσμαν και μπαίνουν ανεξέλεγκτα. Οι ξένοι όλοι έχουν ξενερώσει και θεωρώ τα πρωταθλήματα, τα δύο προηγούμενα του ΠΑΟΚ, πολύ πιο...
αρσενικά, πολύ πιο δυνατά από όλα τα πρωταθλήματα που μετά την περίπτωση Πόσμαν επέτυχαν όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες. Γιατί τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ σε τρεις ηλικίες βγαίνει πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτά τα παιδιά δεν είναι κρίμα, επειδή αυτό το άθλιο, το σύστημα μου φέρνει και μου παίζουν 8 και 9 παίκτες αλλοδαποί, αμφιβόλου ποιότητος, που στο κάτω-κάτω θα βγεις πρωταθλητής ή θα βγεις στην Ευρώπη. Δεν είσαι ανταγωνιστικός. Δεν θα πρέπει οι μεγαλομέτωχοι των ομάδων, όλων των ομάδων της Αλφα Εθνικής, να συνειδηλιάσουν και να πούνε ότι εμείς σαν κράτος παίρνουμε μια απόφαση 6 παίχτες της ενδεκάδος να είναι Έλληνες και 5 να είναι ξένοι. Φτάνει αυτό το πουλοπάζαρο, ρε παιδί μου. Φτάνει, που είναι εις βάρος των ομάδων της χώρας μας. Η Δανία, η Σκανδιναβία δηλαδή, η Δανία από τα μπάνια τους πήρε και πήραν πρωτάθλημα Ευρώπη στον τελικό με τη Γερμανία. Η Σουηδία, όλοι οι καλοί παίκτες, ας πούμε, φεύγουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Οι υπόλοιποι κάθονται εδώ όμως, στον τόπο τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Παράγινε, δηλαδή ο άλλος από το υστέρημά του σήμερα, προκειμένου μην αφήσει το γιο του παραπονεμένο, πληρώνει σε ακαδημίες, ξοδεύεται. Και ποιο το αποτέλεσμα? Ποιοι είναι αυτοί που προωθούνται σε όλη την Ελλάδα από αυτές τις ακαδημίες? Αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα και έχει εδρεωθεί τα τελευταία 30 χρόνια, το λιγότερο, είναι το σύστημα που εσείς εκθρέψατε. Εσείς μπολιάσατε, εσείς ποτίσατε, εσείς κλαδέψατε και τώρα παίρνετε τους καρπούς. Μισό λεπτό να τελειώσω, ναι. Δεν αφήνεις να τελειώσω. Καλά σε λένε φασιστόμουτρο, ρε. Μα το εσείς... Ποιος εννοείς εσείς? Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο κύριε Κώστα, κύριε Μοσχονά. Αυτούς εννοώ που όταν υπήρχαν οι ομάδες, οι δυνατές εδώ, ακόμα και οι δικοί σου, και του ΠΑΟΚ και του Άρεος και του Ηρακλέους, πήγανε και φέρανε από 15 αυτούς μέσα, Αργεντίνους, και τους ελληνοποίησανε για να σταματήσουν την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι έτσι ή όχι? Εγώ το έκανα αυτό. Μπορεί να το καταδικάζω, αλλά μπορεί να φέρανε, παίζαν δύο. Τι δύο, ρε, παίζανε? Σε παίζανε 8 και 9. Τι λες, ρε, σε ποιο τα λες αυτά? Για πες μου, Ολυμπιακός, πόσοι παίζανε? 10. Άρτσιμπαλ, Πολέτη, Νικολάου, ο Λοσάντα. Νύχτα φύγανε αυτοί. Τι κύριε, φύγανε νύχτα, ρε? Ποιοι φύγανε νύχτα από αυτούς που λέω? 10 χρόνια παίξαν αυτοί. Ο Βιέρα. Αυτοί οι τρεις δεν παίξαν παραπάνω 1-2 χρόνια. Φύγαν. Ο Λοσάντα έπαιξε 8 χρόνια, ρε. Ο Ήβο Τριαντάφυλλο. Το Άρτσιμπαλ, τον Πολέτη και τον Νικολάου που είπες. Ο Άρτσιμπαλ και ο Άρτσιμπαλ έπαιξε. Ένα χρόνο. Και ο Νικολάου έσπασε το πόδι του. Τι να κάνει δηλαδή. Σαν κάτι ήρθε. Δεν ήρθε καθόλου σαν κάτι. Σε έσπασε το πόδι του. Ο Πολέτη το ίδιο. Αλλά τι να... Αυτό είναι δικαιολογία? Δεν τους φέρανε, δεν αλλοιώσανε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως και το αλλοιώσανε και είναι καταδικαστέοι. Έτσι, μπράβο. Εσείς λοιπόν το δημιουργήσατε αυτό το πράγμα. Μην κλαίγεστε τώρα. Τώρα που ήρθε ο άλλος και βγήκε στα ίσα μαζί σας, τώρα κάθεσαι και μου λες ρομαντικά πράγματα. Τώρα είναι αργά, θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις όλα αυτά που έχεις κάνει. Δεν το πήρες χαμπάρι? Ότι από εδώ και πέρα θα βλέπεις πλάτες. Γιατί πλέον έχω αυτό που δεν είχα. Φαντασιώνεσαι. Φαντασιώνεσαι. Έτσι λες εσύ. Αυτό θα το δείξει το μέλλον.
Ε, ναι, τι το δείχνει, δεν το δείχνει τρία χρόνια τώρα. Το μέλλον το δείχνει. Σε αποκλείει η... Άσε ρε, τι με κάνει ρε. Σε αποκλείει η Βίντη, η Πάτε Μπορίσοφ και οι άλλοι, οι άγραφοι, οι Σουηδικοί. Το δείχνει, πώς δεν το δείχνει. Εγώ και το δείχνει. Βλέπω από ποιους αποκλείστηκες. Αλλά τώρα, ναι. Τώρα θα κρυφείς στα προκριματικά του Champions League. Όχι. Εκεί θα είναι το crash test. Εκεί είναι που θα σε μετρήσω. Όχι κύριε Κώστα, δεν θα μετρήσεις εκεί. Θα με μετρήσουν στα 10 πρωταθλήματα στη σειρά που θα πάρω. Αυτά θα μετράς. Και το τι θα κάνω εγώ εκεί είναι δικός μου λογαριασμός. Πρώτα θα σε πατήσω. Θα σε βάλω μέσα στην κοπριά. Αρχίνα να τα παίρνεις πρώτα και μετά. Μα τα παίρνω. Συνέχεια. Αρχίνα να παίρνεις και μετά. Συνέχεια. Θα πάρεις. Όλος βάγισε. Περίμενε. Πήρες ένα. Θα δούμε τη συνέχεια. Θα κρυβείς. Και πέρσι πήρα. Άσε τώρα. Εντάξει τώρα. Τη χερούκλα σου! Τη χερούκλα σου! Αυτοκτόνησες ναι, πέρσι και το ξέρεις! Αυτοκτόνησες! Άσε παπά, τώρα! Παπά! Αυτά να τα λες σε αυτούς που έχουν απήχηση, όχι σε μένα! Ναι. Εντάξει! Ναι! Αυτά τι θέλεις σε αυτούς να τα λες! Από εδώ και πέρα θα κερδίσεις, λέω! Τι θέλεις! Θα δούμε τη συνέχεια! Όταν πάρω 10 πρωταθλήματα, πήρες ένα. Μακάρι να είσαι ανταγωνιστικός και να πάρεις και τα επόμενα. Ναι, αυτό αλλά... λέω. Εγώ δεν λέω ότι θα βγω και δεν τα πάρω όλα. Λέω ότι θα με μετρήσεις αν έχω μία σειρά και δεν είμαι μία φωτοβολίδα που ανέβγε και έσβησε. Αυτό δεν λέω. Όχι, δεν λες αυτό. Με λες τι θα κάνω με τη Ρώμα και την Μπαρτσελόνα και την Ίντερ. Εγώ θέλω πρώτα εσένα, το καταλαβαίνεις, ρε. Εμένα θα με αντιμετωπίσεις στις 11 Μαΐου. Θα σε σκίσω ρε. Καλά. Θα σε σκίσω ρε χάρτινε. Καλά, θα έρθω που θέλεις εκεί μέσα στο σπίτι σου πάλι. Γιατί καλά, δεν τολμάς. Δεν έχεις το ανάστημα να πεις έρχομαι να σε παίξω γόρι στην Τούμπα εφέτος. 100 χρόνια παίζουν στο Γουέμπλεϊ τελικό οι ομάδες. Στο Γουέμπλεϊ. 100. Στο Γουέμπλεϊ, όχι με στο γήπεδο του καθενός. Στο γήπεδο της Manchester United. Το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι έδρα. Είναι έδρα σου. Δεν είναι έδρα. Πες ότι εσύ πες στη Ριζούπολη, ακούγεσαι. Μετά από δυο χρόνια θα πάψει να είναι έδρα. Όταν πάψει τότε θα μιλάμε. Πάλι όταν πάψει εκεί θα γίνονται οι αγώνες. Γιατί είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Το βιβλίο του 30 φυλάκι πώς το άκουσες? Ποιο? Το βιβλίο του 30 φυλάκι. Λοιπόν, για το βιβλίο, γιατί δεν με αφήνεις να μιλήσω. Για το βιβλίο θα πω, είναι επενετή η προσπάθεια και συγχαρητήρια που σε αυτές τις εποχές έχει εξαφανιστεί κάθε είδος σκέψης. Το να καθίσεις να ασχοληθείς με συγγραφική δραστηριότητα αποτελεί άθλο. Τι ωραίος είσαι ρε Κώστα, καμιά φορά είσαι πολύ ωραίος, άλλες φορές είσαι ένα τέρας και μισό ρε φίλε. Σταμάτα τώρα ο παδέ. Εγώ λοιπόν, ούτε που με νοιάζει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, πετάς από αυτή την παρούφα και μετά κάνεις το ράδιο ΠΑΟΚ FM. Άσε τώρα. Είμαι δίκαιος ρε Κώστα. Ναι, ο ΠΑΟΚ πάει καλά αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον συγγραφέα. Γιατί γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να συγγράψεις και ακριβό δεν είναι μόνο έχει και έξοδα η συγγραφή. Έγινε, θα σου το στείλω. Γεια σου Κώστα, έχω γραμμές, ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, μενώτε εδώ πέρα. Πού είσαι πουλί μου, πού είσαι μενοτάκο μου? Εδώ πέρα, ακούω τώρα τον κύριο Κώστα και λίγο με ανεβάζει την πίεση, λίγο με την κατεβάζει. Και ο κύριο Κώστας μια μας τα λέει έτσι, μια αλλιώς, μια μας τα λέει πακεδονίτικα, μια μας τα λέει χαβουζίτικα. Με μπερδεύει ώρες, ρε παιδί μου, να ξεκαθάρισει τι θέλει και τι γουστάρει να πούμε. Γιατί το σωστό είναι, λέει, τελική να γίνονται στο πιο ασφαλές γήπεδο. Κάτσε ρε κύριο Κώστα.
Και όταν γινόταν η τελική σου στη Φιλαδέλφια και στο Καραϊσκάκι ήταν πιο ασφαλής γήπεδο από το Καφτατζόγλιο. Θα μας τρελάνεις ρε κύριε Κώστα, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε να πούμε. Θα μπερδέψουμε τη μνήμη μας. Όπως τους βολεύει το λέει. Όταν έγινε το ΆΚΑ, που είναι όντως το πιο ασφαλής γήπεδο, ναι, αλλά μέχρι τότε γινόταν σε Φιλαδέλφια και σε Καραϊσκάκι που ήταν μη χειρότερα γήπεδα και το Καφτατζόγλιο ήταν ένα μπουμπούκι γήπεδο. Αλλά δεν γινόταν όμως το Καφτατζόγλιο, γιατί θέλανε και τα κυπελάκια δικά τους και τα πρωταθληματάκια. Έτσι είναι ρε φίλε. Γιατί σου λέει μέσα στο Καραϊσκάκι, έλα ρε πάω πώς θα μου το πάρει στο κύπελο, γιατί κατέβαινα εγώ, είχε μέσα 45 χιλιάρικα το γήπεδο και ήμουν ούτε 10 χιλιάρικα εγώ και ήταν σαν να έπαιζε εκτός έδρας. Και περιοριζόταν η έδρα, οι επόπτες, οι διαιτητές και πέρασαν τα κυπελάκια. Κατάλαβε. Μια έτσι μια κυβέρνηση. Όπου φυσάει ο άνεμος πάμε και εμείς. Και αυτό το βαπτίζουμε εμείς δίκιο. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι σωστό γιατί κύριε Κώστα και ο κάθε κύριε Κώστα που είστε εσείς από εδώ πέρα Μακεδόνες δε μέχρι πρέπει να είστε παοξίδες. Και σας έχω ξαναπεί, είναι ντροπή να είστε αεξής. Άσε τώρα εγώ είναι στο ρίδι και μενορίδι και παρπαλίδι. Αυτά τα κούβερε θέλω να πούμε. Εδώ πέρα είναι Μακεδονία, εδώ είναι Βορράς και εσύ είναι νότο θα προσκυνάς. Ο κάθε κύριε Κώστα δεν υπάρχει περίπτωση τώρα μάκες. Στο πάγκο δεν υπάρχουν αυτά. Τα αντίθετα έτσι τα αλλιώς. Αυτά δεν τα γουστάρουμε εμείς. Εμείς οι παοξίδες είμαστε. Εμείς οι παοξίδες είμαστε γνήσιοι, είμαστε καθαροί και ό,τι παίρνουμε το παίρνουμε με την αξία μας και με την μαγιά μας. Ναι, ρε, εντάξει. Τι έγινε, ξύπνησε το παιδί. Λοιπόν, μα δεν παίρνει πίεση να πούμε. Μετά από 34 χρόνια με τη μαγιά μου, ρε. Σπάω το κατεστημένο, ρε. Αυτό το βρωμό κατεστημένο, αυτή τη βρωμοχαβούζα, αυτή τη λέπρα, αυτή τη χολέρα. Τα σπάω όλα και τα παίρνω όλα, ρε. Και τι να χαίρονται να πούμε, στεναχωριούνται ή δεν τρέπονται. Γεννήσαρι. Γιατί εμείς, σου το είπα και την προηγούμενη φορά, εμείς οι Μακεδόνες είμαστε καψούρες με την ύφη του Βορρά, με τη Σαλόνικα. Αυτές οι νηφίτσες γιατί γουστάρουν την ύφη του Λωτιά. Πιο πολύ τους τρελαίνει η νηφίτσα από την ύφη του Βορρά. Να μας τα πούνε αυτά. Γιατί εμείς τώρα, οι παοξίδες, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση τρελή. Σε μια τέτοια φρενίτιδα. Γιατί αυτό που ζει ο παοξής είναι ένα όνειρο ζωής. Γιατί εμένα με στερήσαν πρωταθλήματα, κύπελα, Ρε εσύ Γιώργο, ακούς Γιώργο? Ναι ρε, ακούω ρε. Ναι, ρε εσύ Γιώργο, έχω δώσει πόσο, 20 τελικούς ρε. Από τους 20 τελικούς, τους 18 τους έχω παίξει Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα, βαρέθηκα την Αθήνα. Γιατί να τα παίζω όλα ρε στην Αθήνα και να μου τα παίρνουν αυτοί. Και να με πουλάνε και μαγιά, δίθενε αυτό είναι το σωστό. Ποιο είναι σωστό ρε, να τους πει σωστό είναι, αυτό είναι σωστό. Από εδώ και πέρα πρωταβλήματα και εκεί πέρα θα στείλετε μόνο στον πύργο το λευκό. Τέλος, τελεία και παύλα. Στον πάγκο μαγιές δεν υπάρχουνε. Γιατί ο παοξής είναι πιο αδικημένος, είναι πιο τρελαμένος ο παδός στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Την Ελλάδα εγώ τη βλέπω για στραγάλι, δεν υπάρχει Ελλάδα. Και φέτος που φωνάζουν οι παοξίδες, να την έτσι οι πρωταθλητές, του χρόνου πέσω κύριε Κώστα θα φωνάζουν να την πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα γράψει ιστορία που δεν την έχει γράψει καμιά ομάδα. Με χρυσά γράμματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με μαγιά, σου έχω ξαναπεί, έχει δυναμική. Και τώρα που είπα... Κάτσε ρε. Και τώρα άκουσα. Και τώρα άκουσα. Ρε τι με ενώτενα ρε. Σε αγαπάει όμως, σε προσέχει. Βλέπεις να πάθεις. Με προσέχει, μανεβαίνει τρέλα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα μετά από 34 χρόνια. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό που κάνω πάω. Σπάει το κατεστημένο ρε. Αυτό το βρωμοκατεστημένο που δεν μπορεί να το σπάσει κανένας άλλος. Και είναι μεγάλη η σημερινή. Η σημερινή βραδιά είναι μεγάλη, είναι ιστορική βραδιά. Γιατί είπαμε σε περίπτωση νίκης γίνομαι πρωταθλητής και θα το χαρεί όλη η Ελλάδα, όλη η επαρχία. Εκτός από το ΠΟΚ και τους γείτονες δεξιά και αριστερά. Οι μόνοι που θα στεναχωρηθούν είναι αυτοί. Όλη η Ελλάδα θα χαρεί με αυτό το μεγαλείο, με αυτό τον άθλο που κάνει. Θα πας στην υποδοχή άμα κερδίστε. Θα κατέβω κάτω το λευκό πύργο, εντάξει θα κατέβω να πανεγκύρισα κάνω, θα τα ζήσουμε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχω παρακολουθήσει όλα στην τηλεόραση, ακόμα και οι παλέμαχοι του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος. Σε κόπηκε η ανάσα. Όλοι μιλάνε να έρθει εκείνη η στιγμή να πάνε στην Τούμπα. Γεια σου Μενοτάκο, γεια σου, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε.
Τι έγινε ρε Μόρτι, έκλεισε το πουλί μου. Ορίστε ο επόμενος. Πάει κι αυτός, μια χαρά είμαστε. 2-31-0-287-888. Ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον ναι. Από Βέρεια, ο Τάσος είμαι. Γεια σου Τάσο, Βεριοταρά. Λοιπόν, καταρχάς τον Μενώτη μην τον αφήνεις να μιλάει τόσο πολύ ο άνθρωπος, δεν βλέπεις ότι τρώει παντόφλα. Όχι ρε, εντάξει, τρώει παντόφλα και εσύ. Τώρα ενδιαφέρεται η γυναίκα του. Ναι, αλλά ζορίζεται τον καημό. Ζορίζεται έτσι. Και καταρχάς εγώ θέλω να σας καταγγείλω. Μάλιστα. Όλους τους παοξίδες. Όλους. Που αντί να κάνετε εικόνισμα στον κύριο Κώστα και στον κύριο Πασχάλη. Ναι. Τους έχετε στην πίεση συνέχεια. Μόνο μία ερώτηση θα σας κάνω κύριε Γιώργο. Αν δεν σας στερούσαν τόσα χρόνια θα το ευχαριστιόσασταν έτσι τώρα. Αμάρε φίλε τώρα εντάξει. Δηλαδή όπως ο φυλακισμένος όταν βγαίνει και το ευχαριστιέται με. Έτσι με βάζεις και εμένα. Το τον Ηλιόπουλο το στέρισαν το νερό και μετά το ευχαριστήθηκε. Τόσο πολύ. Έτσι και εσείς ευχαριστήσετε το πρωτάθλημα, έχετε τρελαθεί. Εγώ και η δική μου υγεία είναι παοξίδες. Είναι τρελαμένη. Εσύ τι είσαι. Τρελαμένη. Λέω αυτό που ζείτε εσείς δεν το ζει κανένας φιλάθλος. Και όταν το κάθε πρωτάθλημα κάθε χρόνο, το βαριέσαι. Ενώ εσείς θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Σας χαιρετάω. Γεια σου ρε Τάσο. Γεια σου. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Ωραίος ρε του Τάσο. Άρε Πάοκ τι με έκανες. Άρε Πάοκ τι με έκανες. Που έλεγε και ο, πώς το λέγανε. Ο Καλογύρου το έλεγε, πώς το λέγανε το Βουτσάκι. Ευτύχη, ναι, άρε ευτύχη που λέει, έλεγε και ο Ευτύχης. Άρε Πάοκ τι με έκανες, λένε οι Παοξίδες. Εντάξει κι εγώ χαίρομαι μαζί της μου. Στην κυρία Εύφη και στην γλυκά κυρία, την κυρία Εύη, να χαρούνε τις στιγμές. Και η κυρία Εύη που έχει και το πρόβλημα γρήγορα να το ξεπεράσει και να είναι κοντά μας για πολλά πολλά χρόνια, να τη χαίρονται τα παιδιά της και τα εγγόνια της και να καμαρώνει αυτό που αγαπάει τόσο πολύ, τον ΠΑΟΚ. Αφού θέλει τον ΠΑΟΚ να αγαπάει, τι θα την πω εγώ. Μπορώ να την πω εγώ ρε Σωτήρη Δασκαλάκη να αγαπάει κάτι άλλον. Ό,τι θέλει ο καθένας αγαπάει. Άλλος θέλει τον παπά, άλλος θέλει την παπαδιά. Η κυρία Εύη είναι ΠΑΟΚΙ. Πώς θα το κάνουμε. Άρα ΠΑΟΚ τι με έκανες. Άρα ΠΑΟΚ τι με έκανες που λέει και ο Ευτύχιος. Βρες το ρε αυτό του Καλογύρου. Ορίστε στη γραμμή. Ναι. Ορίστε κύριε μου. Είμαι και εγώ ένας από τους χιλιάδες σαραντάριδες και πενιντάριδες και εξιντάριδες παοξίδες που δεν κοιμηθήκανε χθες και περιμένουμε το πρωτάθλημα. Δεν και ξέρεις. Και εσύ δεν κοιμήθηκες ρε μεγάλε. Ο γιος μου που είναι 9 χρονών, ναι, κοιμήθηκε μια χαρά του σαν πουλάκι και περιμένει αύριο να πανηγυρίσει γιατί έχει σηκώσει ήδη δύο κύπελα. Μάλιστα. Εμείς που από το 34-35 χρόνια το περιμένουμε και μας έχει μείνει μια ανάμνηση από την Τούμπα, ναι, και ένας λευκός πύργος με άσπρες και μαύρες κορδέλες αν θυμάσαι, ναι, δεν κοιμηθήκαμε. Και με όλα αυτά που περάσα και μεσολάγησα και με όλα αυτά που έχουμε δει. Και θέλω να πω μόνο ένα πράγμα για τη Λάρισα, επειδή το διακινείται και από τη Λάρισα και το έχουν πει λάθος και δικοί μας και δημοσιογράφοι και οπαδοί, ότι οφείλουμε μια συγγνώμη για τον Μακαρίτη, τον Πλιώνα, έτσι, με το άτυχο περιστατικό εκείνο. Έτσι. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που το ξέρεις καλά, ότι η συγγνώμη αυτή δόθηκε έμπρακτα δύο χρόνια μετά, έτσι, όταν ο Μάκης, όταν χτυπούσαμε το πρωτάθλημα κι εμείς, έστειλε κόσμο και στήριξε τις κινητοποιήσεις της Λάρισας για την υπόθεση Τσίκο. Και όχι για μόνο αυτό, το 1-1 μέσα στην Τούμπα και ένα 4-3 που αλλά... τότε που ήταν ζεστά τα πράγματα. Έτσι παιδί μου, έχεις απόλυτα δίκιο, θα σου βάλω και επειδή δεν κοιμήθηκες και σαν και εμένα τραγούδι. Ποιος να κοιμηθεί με αυτά που περάσει. Νύχτα ονειρωμά, το όνομά σου... Αλέξανδρος. Αλέξανδρε για σένα, νύχτα ονειρωμάνα και για όλους εμάς και ένας άλλος φίλος, ο Αλέξανδρος ο Τσιώτσης, ένα φιλαράκι μου, αυτός όταν ναι, είχα σπάσει το πόδι μου, έπαιξε αν θυμάσαι έναν αγώνα ο Άρης με τον Πάο και ένα τρομερό παιχνίδι στο Χαριλάου που κρίθηκε 15 πέναντι βαρέσαν η κάθε ομάδα, το θυμάσαι. Τώρα το τελευταίο, 10, το πρόσφατο 10. Τελικά. Ναι, πριν από 7-8 χρόνια. Με τον Παλάφα που πήρε κάρτα στο ζέστο απ' έξω. Ναι, εκείνο. Ήρθε και με πήρε. Εγώ ήμουνα
Αυτό με σπασμένο το πόδι της πατέρητσας και με πήρε αγκαλιά, με έβαλε μέσα στα μάξι. Μου λέει πάμε στην Τούμπα, λέει θα έρθει η αποστολή από το Χαριλάο. Και πάμε στην Τούμπα και να φέγγει να πούμε και να είναι ο κόσμος. Και με πήραν στην αγκαλιά, εγώ δεν μπορούσα να προπατήσω. Ο κόσμος που δεν τους ήξερα και με σηκώσαν και γίναμε ένα κουβάρι. Λοιπόν, από τότε έρχεται και με παίρνει, εχθές με πήρε. Και πήγαμε μία γύρω-γύρω, κάναμε την Τούμπα και φύγαμε. Και πραγματικά αυτό που λες, ας πούμε, ότι δεν κοιμήθηκες, βάλε ρε για τον φίλο τον Αλέξη. Είναι για τις γενιές τις πιο παλιές αυτό που συμβαίνει τώρα. Έτσι. Τα νέα παιδιά βλέπουν έναν άλλο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Άλλον. Με άλλα πράγματα καλύτερα, αγωνιστικά, διοικητικά, ίσως καλύτερα, οργανωμένα, μισθά. Βέβαια. Εμείς είχαμε έναν άλλο ΠΑΟΚ με πολύ πίκρα, με τρύπημα, αλλά και με άλλη αγάπη των οπαδών. Και με αγώνα. Τώρα δεν χρειάζεται αγώνα. Και με αγώνα. Τώρα θέλει χειροκρότημα. Τα έχουν κάνει άλλοι. Αγώνα να κρατηθούμε. Μην γίνει κάποια στραβή και σήμερα. Έτσι. Ακόμα εγώ τη φοβάμαι και την ιστορία. Όχι, με τον κόσμο, γιατί πάει πολλοί κόσμος. 8.000 εισιτήρια έχουν προκολληθεί. Αυτή δεν είναι Λαρισαίοι. Δεν είναι Λαρισαίοι που πήραν τα 8.000. Μη τους φοβάσαι. Άμα δεν είναι Λαρισαίοι είναι παόξιδες. Αυτό λέω, να πάνε όλα ήσυχα, γιατί είναι μετά το πέραμα και τα καμίνια, η Λάρισα είναι το επόμενο προπύργιο του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάς ότι τον πατριώτη σου και συνονόματό σου, το Μέγα Αλέξανδρο, συνόδευσαν μέχρι τον Ιδό ποταμό, το Βάγκη τον ποταμό, η Πίση Θεσσαλή. Το πιο πιστό στράτευμα του Μέγα Αλέξανδρου ήταν η Πίση Θεσσαλή. Εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι αδέρφια δεν το θέλαμε αυτό που έγινε και όπως είπε και ο Αλέξανδρος, έμπρακτα όσες φορές χρειάστηκε είμαστε κοντά τους και θα είμαστε. Να σε καλά Αλέξη. Για τον φίλο μου τον Αλέξη που με πήρε χθες και πήγαμε βολτίτσα στην Τούμπα, για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο που επικοινώνησε πριν από λίγο, για όλους εμάς που δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε χθες το βράδυ, νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Βάλε μουσικούλα. 2-31-0 2-87-8-8-8. Αφιερωμένο για τους ξενύχτες. Αφιερωμένο για όλους αυτούς που εχθές το βράδυ δεν μπορέσανε να κοιμηθούν. Άλλοι από την υπερένταση, άλλοι από την προσμονή, την προσδοκία, τα τόσα χρόνια που εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι σκάει ρε παιδί είναι το κακό και φεύγει και η πόλη, η Μακεδονία, τα πατριωτάκια μας εκεί στην ξενιτιά χαίρονται με τους φίλους τους εδώ, χαίρονται με την παρέα τους, χαίρονται κόσμος ολόκληρος, χαίρεται πραγματικά γιατί μια ομάδα της πόλης μας πανάξια, όμορφα, τσιμπάρικα, αλάνικα, ζόρικα, όπως αξίζει στους Μακεδόνες, κάνει αυτή την υπέρβαση και οι θεοί κρατέ, οι θεοί να δώσουν να συνεχιστεί το θέμα. Ορίστε στις γραμμές. Έλα Λεβέντη μου, τι κάνεις? Καλημέρα φίλε μου. Ο Άγγελος ο πολίτης είμαι, έπρεπε να θεμάσαι. Αγγελάρα μου, αστεράρα μου, παλιέ μάγκα και συνδιοδιπόρε. Ναι, πήρα εχθές αλλά πέσα πάνω στα προεκλογικά μετά, αλλά... Μάλιστα. Και ήθελα, γιατί με ερέθησες εχθές κάτι που είπες ρε φίλε. Τι ρε μεγάλη είπα. Θυμάμαι που είπες ακόμα τούτη την άνοιξη που είπες, δεν είπες ακόμα κάποια στιγμή. Ακόμα τούτη άνοιξη αδέρφια, αυτό το λέγανε επί τουρκοκρατίας. Αυτό το λέγανε τότε... Όχι, αυτό το λέγανε παλιά όταν ήμασταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Αυτό δεν σου λέω, επί τουρκοκρατίας. Ναι. Πώς πρέπει να το πω δηλαδή. Εις τους Οθωμανούς. Αγάπη μου, ναι, δεν σ' άκουσα και αυτό. Λοιπόν, τότε με τα ορλοφικά που ήταν και τα λοιπά. Ναι. Αθανάσιος Διάκος, ρε, το δικό μας. Δεν είμαι όμως, γιατί θέλω να σου το πω. Γιατί πιο κάτω τι έλεγε. Ώσπου να έρθει, λέει, ο Μόσκοβος να φέρει το Σεφέρι, το θυμάσαι? Σώπα ρε φίλε, έλεγαν τέτοια πράγματα οι φάρες. Περιμένα το μα. Ναι, αλλά γιατί το λέω, ο συνειρμός πώς ήρθε? Ότι σε εμάς, στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Μόσκοβος φίλε. Ήρθε. Και το έφερε το Σεφέρι.
Ενώ τότε δεν ήρθανε, την πληρώσαμε μόνοι μας εδώ. Τότε περιμέναμε, ξύλα δυο κασόνια όπλα μόνο, αυτό ήταν. Οι κουφάλες. Και κάτι μεταφράσεις, ναι. Μας πούνησε να μου δει ο τσάρος. Λοιπόν, τώρα όμως ήρθε ο Μόσχοβος και το έφερε το Σεφέρι. Λέω, κοίταξε πώς έρχονται τα πράγματα. Απλά θα πρέπει να ξέρουν οι παοξίδες. Γιατί βλέπεις τι είπε και ο Κυρκώστας προηγουμένως. Τώρα λέει θα σε περιμένουν. Μιλάνε εκ του ασφαλούς, γιατί να ξέρεις Γιώργο μου και όλοι οι παοξίδες, ότι πάλι θα έχουμε το κράτος απέναντι, θα το έχουμε. Εντάξει ρε φίλε. Αυτή είναι το κράτος Γιώργο μου, εσύ είμαστε τα συμπληρώματα. Αυτή είναι, εγώ γιατί λέω φέρε μας άλλους 10 σαββίδες, επένδυσε στη Βόρεια Ελλάδα. Να σου πω κάτι ρε φίλε Άγγελε, επειδή είσαι και συγγραφέας, είσαι και ερευνητής. Ξέρεις. Για ποιο λόγο θέλουν να είναι υποβαθμισμένο το θέμα? Γιατί τα θέλουν όλα στην Αθήνα. Ο Αθηναίος δεν θέλει τη Θεσσαλονίκη δυνατή. Γιατί έχει κόμπλεξ παιδί μου απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό μου το είπα κάποτε και δεν το πίστευα. Επί 2.300 χρόνια, εάν εξαιρέσεις την περίοδο τους Περικλείδες εκεί που κατακλέψανε την Ελλάδα και τη Δηλιακή Συμμαχία και πήραν τα λεφτά και κάναν την Ακρόπολη, από εκεί και πέρα η Αθήνα ήταν σε τεράστια παρακμή, η δε Θεσσαλονίκη ήταν σε πολύ μεγάλη άνοδο, ήταν η συμβασιλεύουσα όλου του κόσμου και αυτή ήταν ένα κολοχωριό άμα το δεις στις φωτογραφίες. Βυζαντίου, ναι. Ναι, αλλά το Βυζάντιο ήταν. Γιατί επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τι ήταν? Ναι, και μετά. Ναι. Η δεύτερη πόλη ήταν μετά την Κωνσταντινούπολη, Σαλονίκη. Εδώ ήταν όλα τα θέματα τους. Εδώ ήταν το σπίτι του Κεμάλη. Εδώ ήταν. Άκου να σου πω. 150.000 ήταν η Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας, 2.000 ήταν η Αθήνα. Και αυτό το κόμπλεξ που είχαν εκατοντάδες χρόνια, αφού δεν έχουν αιρεσί ένα άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου, ρε, το καταλαβαίνεις. Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με τον Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα και εδώ το Γιωργάκη Ολύμπιο και τους άλλους, τους αγωνιστές που σφαχτήκανε. Ποιος τους ξέρει, την Πουμπουλίνα, τον Κανάρη, τον Μιαούλη, τον ξέρω εγώ τι, τον Καραϊσκάκη, όλοι μόνο από κάτω, εδώ οι δικοί μας. Εγώ τώρα θυμήθηκα τον Γιουργάκη τον Ολύμπιο, ένα παλικάρι και έχει κάτι χαλκιδικότες, κάτι αυτούς τώρα, στην Έδεσα εδώ. Στην Έδεσα. Άσε με να πούσει να μιλήσω, πήρα να μιλήσω στην τρέλα σου, παίρνω μια φορά κάθε δίμηνο να μου. Άσε με να τα πω. Λοιπόν, εδώ πέρατε από το σπίτι μου είναι η πλατεία του Καπτάν Χάτσα που λέμε, ρε παιδί, που έκανε εδώ στην Χαλκιδική. Τέλος πάντων, επειδή πιάσαμε τα τραγούδια, γι' αυτό ήθελα να σε πω. Τα είχα πει και τότε όταν έκανα εκπομπές εκεί πέρα. Την Ελλάδα δυστυχώς την κυβερνάει η Πελοπόννησος και η Κρήτη, ρε Γιώργο. Αυτό και πρέπει αυτό να έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά κάποια στιγμή. Υπάρχει, ακούσεις, μ' ακούσε. Αφού δεν τολμάω να μιλήσω, με βάλες χέρι, ρε Άγγελε! Είδα με βάζεις χέρι. Σ' αγαπάω, το ξέρεις πολύ. Το γελάει, ναι, είσαι απατεώρας, αγαπάτη μου, παπάτια μου, μεγαλύτερος παπάς δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι της δεκαετία του 60, το έχει ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ο τεράστιος, που λέει, ήρθαν από την Κρήτη τα παιδιά του Ψιλορίτη που λέει, που το τραγούδισε και ένας με τις φαβορίτες, ο Κόκοτας. Ναι. Πίνουν τσικουδιά και τα λοιπά. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Αυτό περιγράφει ακριβώς όλη την Ελλάδα έτσι όπως είναι. Πώς την κυβερνάνε από τότε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Στο Όθωνα τα χρόνια». Από την εποχή του Όθωνα αυτοί κάνουν κουμάντο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Και θα τους βρούμε μπροστά μας. Κάθε φορά θα τους βρίσκουμε μπροστά μας. Ένα πράγμα σε εγώ το μόνο. Τη δύναμη. Άμα είσαι, έχεις δύναμη, επειδή είναι διαιρημένη αυτή, να ξέρεις κάτι, ότι η Αθήνα δεν ολυμπιοκρατείται. Έχει Παναθηναϊκούς, έχει αεξίδες. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία της Μακεδονίας είναι πάρα. Έχει δυναμική του και ο Άρης και ο Ηρακλής, δεν λέω. Αλλά συντριπτικά, άμα θα βγεις από τη Θεσσαλονίκη, βλέπεις, ας πούμε, πας στα Σέρες και έχει 80% παοξίδικο στοιχείο. Πας στην Κοζάνη, πας στην Καβάλα, πάνε στην Κατερίνη. Ένας Κυρκώστας, είναι ο Κυρκώστας ο αεξής, λένε. Τον δείχνουν με το δάχτυλο στον δρόμο. Δεν υπάρχουν, ενώ αυτό. Άμα πας στην Πελοπόννησο και αεξίδες έχει, Παναθηναϊκούς έχει, εδώ το μόνο που φοβούνται είναι η δυναμική του ΠΑΟΚ. Στη δύναμη χέζονται. Έγινε, Άγγελέ μου, πες μου, θέλεις κάτι να κλείσεις? Δευτερόλεπτα. Κάποτε ο συγχωρεμένος ο Διονυσίου είχε πει πάνω από το ΑΕΑΤΕΜΠΗ, λέει, και τα κάρα πίσω πάω αγάπη μου γράφω να πάω επάνω στην Αθήνα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας αγαπάω.
Καλά, αλλά θέλω, ξέρεις, κάτι άλλο τελειώνοντας. Λιγότεροι πανηγυρισμοί, ρε παιδιά, για να μην την πληρώσουμε στο κύπελο. Γιατί πανηγυρισμό σημαίνει άδειασμα, σημαίνει εκτόνωση. Έχουν οι φύλακες. Μετά τις 11 του Μαΐου έχουμε ένα μήνα, ενάμιση μπροστά μας να πανηγυρίσουμε το τάμπλο κτλ. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Έχεις απόλυτα δίκιο, θα το θίξουμε το άλλο Σάββατο. Α, καθαρίσουμε την πουγάδα σήμερα. Ορίστε το επόμενο. Και δεν γίνει σήμερα, την άλλη εβδομάδα. Κι ας είναι την άλλη. Μην χάσεις μόνο. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Έλα, παπά. Έλα. Έλα, ρε παπά. Από πού μας ακούτε, κύριε, και πώς είναι το μικρό σας όνομα? Πώς σας βάφτισε? Θεσσαλονίκη, Γιώργος Καλαμαριά. Πω, 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 και τα τρία, ρε μεγάλε, Θεσσαλονίκη. Και από σήμερα το βράδυ, και από σήμερα το βράδυ. Σήκωσέ το, ρε, σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Κάτσε μου, ρε, λίγο και ξέρεις η αναμονή, να σου πω κάτι. Για φαντάσου. 35 χρόνια περιμένω, ρε Γιώργη, 35 χρόνια περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Σηκώστε το, ρε, παλικάρια, να πάμε να το πανηγυρίσουμε εκεί με τα αδέρφια μας, τα τέμπη. Θα σε κάνουν ζημιά σήμερα. Σηκώστε το, το ρημάδι, σηκώστε το. Ή τα τυριά, να ξέρεις, τα χιάκι θα πάρεις. Βρε, τι να μας πούνε τώρα κι αυτοί, ας παλέψουν εκεί για τη σωτηρία τους και θα αφήσουν τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Άντε τώρα. Θέλουνε κι αυτοί τώρα να δείξουνε. Πάντα με το μεγάλο θα δείξουν, να πούμε ποιος είσαι. Βάλιστα. Κοίταξε να κερδίσεις εκεί τα λιμά, να πάρεις την κατηγορία και από εκεί και πέρα να πούμε άσε τους άλλους. Δεν μπορείς, δεν είσαι, δεν μπορείς να τους φτάσεις. Ο άλλος τελείωσες. Γιώργη, 8.000 λέει εισιτήρια που λύσαν τα τυριά. Δηλαδή ούτε με τον Ολυμπιακό ή με τον Παραν δεν είχαν κόσμο. Εντάξει τώρα. Με εμάς, ρε φίλε. 8.000 που λύσαν τα τυριά. Από αυτά τα 8.000 για πες μου πόσα είναι τα παουξάκια εκεί μέσα. Οι 4. Θα πάνε παουξίδες, πολύ θα πάνε. Εγώ σου βάζω οι 6. Οι 6 τόσο πολύ λες. Ναι, γιατί και η Λάρισα έχει πολύ πράγμα. Εντάξει. Έχει, έχει, είναι μοιρασμένη, ξέρεις κάτι. Η Λάρισα άμα... έχει και τα Τρίκαλα έχουν και τα Φάρσαλα έχουν και η Ελασσόνα έχει. Δόξα τω Θεώ και από Κοζάνη θα κατέβει κόσμος. Έχει. Ξέρεις, Γιώργη, πώς τους τρως αυτούς. Μόλις τους πεις και δεις κανένα αγριεμένο, όταν θα τους πεις ότι στο, δεν ξέρω, το είπε και προηγούμενα, θα βρω και το όνομά του τώρα πώς λεγόταν, ο αρχηγός των, του υπηκού του Φιλίππου, και όλο το υπηκό ήταν εκτός από τους πρίγκιπες και τους έτσι, τους αξιωματούχους που είχαν οι Μακεδόνες, όλο το υπηκό ήταν θεσσαλικό, το θεσσαλικό υπηκό, τα καλύτερα άλογα του κόσμου. Μαζί κατακτήσαμε τον κόσμο όλο, ρε κουφάλες, τους είπα μια φορά που ήμουν στη Λάρισα και με κοιτάνε, του λέω τι με κοιτάζει, λέω. Μαζί του λέω το υπηκό, λέω του Αλέξανδρου, άμα δεν είχαν το υπηκό του Αλέξανδρου, ρε, του λέω μέχρι τη Θράκη δεν θα φτάνε. Εσείς του λέω... Οι Μυρμιδόνες ποιοι ήταν? Μυρμιδόνες ήταν Θεσσαλίκη αυτή, από τη Φθιώτιδα, λοιπόν. Αχιλλέας, Φθιώτιδα, ο άλλος... Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεχάσει ποια είναι η ιστορική τους ταυτότητα και έχουν κάνει σύμπραξη με την Αθήνα. Έχεις όμως, Γιώργη, έχεις ισχυρό στοιχείο παοξίδικο και φιλομακεδόνικο στη Θεσσαλία, να το ξέρεις. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Πάλι το γνωστό σύνθημα θα ακουστεί μέσα εκεί. Πάλι το ένα. Τι να τους πεις, ας ελπίσουμε να μην δούμε τέτοια θα τους φωνάξουμε κι εμείς πάλι Έλληνες και θα τελειώνει το πράγμα. Εμείς βελάζα μου τα πηγαίναμε. Εκείνος ο Μανά, ρε όλοι μπε, ρε, και μια κερκίδα μπε, αρχίζαμε να κάνουμε. Την πρώτη φορά που έγινε, κοιτάσαμε... Ξέρεις πότε, πότε έγινε αυτό, ξέρεις, έτσι. Νομίζω ήταν... Επιμανάβη. Επιμανάβη έγινε, ναι. Επιμανάβη έγινε στο 1-2 που λέει, του Δημόπουλου, λένε, εκεί είναι, με το Δημόπουλο, που πήραμε το πρωτάθλημα. Κάνει νόημα ο Μανάβης. Παιδιά, όλοι μαζί, χέρια, πάμε να δώσουμε σύνθημα, να πούμε μέσα και σαφνικά ακούμε τον Μανάβη και φωνάζει μπε. Και έχει πέσει όλη και αρχίσει να κάνει και την πιέτε. Παιδί μου, Λαρισέ, όταν ακούσανε τον μπε αυτό, δηλαδή έπεσε μια παγωμάρα στο γήπεδο και άκουγες μόνο μπε, να φωνάζουν 7-8 χιλιάδες κερκίδα, το όλο το πέταλο και το μισό. Τέλος πάντων, καλά, Γιώργη. Γεια σου, Γιωργάρα μου, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε, ακούγεστε, κύριε μου. Βεβαίως σε εσάς μιλάω. Ναι, ναι. Ναι. Γεια σας, κύριε Συρηγωτή. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου, από την Αθήνα. Αθήνα, Γιώργος ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
Εγώ παίρνω έτσι την ευκαιρία και επικοινωνώ μαζί σας. Τώρα έβαλα να σας ακούσω και πρόλαβα τον ακροατή πριν 3-4 που σας ανέφερε για τη Λάρισα τα εισιτήρια. Ναι. Δεν γνωρίζω εγώ. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση, γιατί μάλιστα θα πάει και ο αδερφός μου με τη γυναίκα του και την κόρη του εκεί, γιατί είναι ΠΑΟΚ κι αυτός. Εγώ μεγάλωσα στη Λάρισα και θα σας πω το εξής πράγμα για να ξέρουμε όλοι. Είναι μύθος αυτό που λέγεται για τη Λάρισα και για τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Στον ομό Λάρισας υπάρχουν πάρα πολλοί ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Όλα θα σας πω το εξής πράγμα μόνο και μπορείτε να το διαπιστώσετε. Ο Δήμος Ελασσόνων... Μην παίρνετε τηλέφωνο άλλοι, ναι. Θα ακούσουμε τον κύριο Γιώργο, έχουμε όλη την ώρα να τον ακούσουμε και θα, ναι, πάμε σε διάλειμμα για να μην περιμένει. Ναι. Έλα Γιώργη μου. Ο Δήμος Ελασσόνων αριθμεί περίπου το 20-25% του πληθυσμού του νομού Λάρισας. Ελασσόνα έχει... είναι Τύρναβος και τα λοιπά. Εκεί, ο Δήμος Τυρνάβου είναι συνορεύει με την Ελασσόνα και βρίσκεται σε μια απόσταση 12-14 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Μέσα από τη Μελούνα, με μεγάλο δρόμο. Λοιπόν, ο Δήμος Ελασσόνος έχει τα περισσότερα χωριά του νομού Λάρισας. Πάνω από 45. Μπορεί να είναι και 60 χωριά. Όλα αυτά τα χωριά κυριαρχούνται από το ποντιακό στοιχείο. Στεφανοβίκιο, όλα τα Καλυθέα. Μάλιστα όλα αυτά τα χωριά επικοινωνούν με Θεσσαλονίκη και βγαίνουν από το δρόμο, από την καριά, απέναντι από τη Λεπτοκαριά. Είναι ο παλιός δρόμος που περνούσε και πήγαινε Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, αυτοί για, ναι, να κατέβουν δεν κατεβαίνουν από εκεί μέσω Λαρίσης για να έρθουν, είναι από πάνω. Όλα αυτά τα χωριά τα επάνω. Ακόμα και ο Δήμος Λάρισας που έχει το άλλο 20% περίπου, ο Δήμος Τυρνάβου που έχει ακόμα το άλλο 20% του πληθυσμού της Λάρισας, γιατί ο Δήμος Τυρνάβου και Ελασσόνος είναι το 50% του πληθυσμού της Λάρισας. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί... Το στοιχείο υπάρχουν οικισμοί ολόκληροι. Το 20-25% του Δήμου Τυρνάβου πάλι είναι μικρασιάτες και ποντιακής καταγωγής που κατεβήκαν και από τα χωριά και είχαν έρθει εκεί. Τώρα εγώ δεν σας μιλάω μετά για τα άλλα τα χωριά Φαρσάλων και όλα αυτά που υπάρχουν αρκετά. Λοιπόν, και μάλιστα είναι και πολύ πολύ φανατικοί. Εγώ το έχω ζήσει, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα. Και η Λάρισα, ο Δήμος Φιλιππούπολης, είναι μικρασιάτες και πόντι. Ο Απόλλων, παλιά λεγόταν Απόλλων Φιλιππούπολης. Δεν λεγόταν Απόλλων Λάρισας. Με το δικό του γήπεδο και με μεγάλη αντιπαλότητα με την ομάδα Λάρισας. Της Λάρισας, την ΑΕΛ τη σημερινή. Μάλιστα η Λάρισα, σαν Λάρισα, αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν είχε ποτέ η ομάδα της Λάρισας καμιά σχέση, καλή σχέση με τους δήμους του νομού Λάρισας. Η ομάδα η οποία ανταγωνιζόταν τη Λάρισα ήταν η Ανάπλαση Τυρνάβου. Παίζανε στη Β' Εθνική και οι δύο. Και μάλιστα όταν τότε που η δεκαετία του το 70 επί Παπαδόπουλου, η Λάρισα έπεσε από τη Β' Εθνική. Και με απόφαση τότε του γραμματέα αθλητισμού του Παπαδόπουλου, εγώ γνωστός πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Ο γενικός γραμματέας αθλητισμού ήταν ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης. Ο Ασλανίδης. Με απόφαση του Ασλανίδη τότε κράτησε την πρωτεύουσα του νομού στη Β' και έριξε την Ανάπλαση. Και υπάρχει δηλαδή μεγάλο μίσος. Αυτά που λέγονται μερικές φορές δεν ισχύουν και όλα αυτά. Βέβαια η Λάρισα μετά επί Γκμό και όλα αυτά πήρε το κύπελλο και λογικό το πρωτάθλημα και λογικό είναι να συγκέντρωσε να την υποστηρίζουν όλοι. Δεν έχουν οι Λαρισαίοι σχέσεις ούτε με Ολυμπιακό που λένε, Παναθηναϊκό, η ΑΚ. Όχι, δεν μπορείς. Ό,τι μαζεύτηκε μετά, δηλαδή αυτή η δυναμική, μετά το πρωτάθλημα. Και επί Καντόνια και Σαμαρά. Που μάλιστα και αυτοί δεν ήταν και βέροι Λαρισαίοι, ο Σαμαράς ή ο Καντόνιας τότε, ήταν από πάνω, από την Αυδέλα, από τα χωριά και της Πίντου. Ενημερωμένος και με λεπτομέρειες ο κύριος Γιώργος. Τα γνωρίζω γιατί εγώ μεγάλωσα στη Λάρισα. Οπότε εγώ ανεβαίναμε τότε εκατοντάδες, πηγαίναμε για να δούμε τον ΠΑΟΚ με το τρένο. Ανεβαίνανε, θυμάμαι, από την Κατερίνη, εκεί γινόταν χαμός μέχρι να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στην Τούμπα τότε μαθητές ηλικίου να δούμε την ομάδα μας. Λοιπόν, και τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτά και γι' αυτό ίσως αυτή η μεγάλη συγκέντρωση, αν έχει γίνει αυτή η προπόληση των εισιτηρίων, να ξέρετε, είναι από αυτές τις περιοχές οι οποίοι πάνε να δούνε τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τεράστια χωριά. Πραγματικά μου γυρίζεις, κύριε Γιώργο μου, το μυαλό για να σκεφτώ κάπως διαφορετικά και θα το πω αμέσως μετά το διάλειμμα κάτι. Αυτά που τα χωριά συνέβη... είναι σε ευθεία Ελασσόνα, Σαρανταπορο, Κοζάνη.
όλες αυτοί, όλος ο νομός αυτός επάνω, όλα τα χωριά πάνω από την Ελασσόνα είναι όλα στοιχεία από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο. Και μεγάλα χωριά, είναι τα περισσότερα χωριά του νομού Λάρισας, κοντά στα 50. Άρα θα προβλέπεις... Δηλαδή ο πληθυσμός της Ελασσόνος είναι πάνω από 40.000. Και άλλος τόσος είναι ο πληθυσμός του Τριναύου και περισσότερο, ο οποίος Τρίναβος με Ελασσόνα συνορεύουν. Προβλέπεις λοιπόν να υπάρχει ζωντανό το παοξίδικο στοιχείο στην Κερκίδα. Είμαι σίγουρος. Αυτοί είναι φανατικοί, κατεβαίνανε από... πηγαίνανε στην Τούμπα, κατεβαίνανε από πάνω από τα χωριά και βγαίνανε μέσω καριά και βγαίνανε απέναντι από την Λεπτοκαριά, ο δρόμος που κατεβαίνει από την Καριά Ολύμπου. Ναι. Επικοινωνούν όλα αυτά τα χωριά με την Καριά Ολύμπου και από τον παλιότικο δρόμο που ήταν από το Σαραντάπορο για Θεσσαλονίκη. Δεν κατεβαίνανε μέσω Τριναύου και μέσω Λάρισας, κάναν κύκλο για να ανέβουνε Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνουν όλα αυτά τα χωριά, επικοινωνούν με τη Θεσσαλονίκη εκεί από την επάνω πλευρά. Εκεί από τον δρόμο που ήταν από πάνω, όταν είχαν πέσει βράχοι και είχε κλείσει, που μας κάνανε δεξιά και ανεβαίναμε πάνω στο βουνό. Α, μπράβο. Από εκεί όλα αυτά τα χωριά, όλο αυτό το βουνό είναι αφίστατο. Μάλιστα. Να σε καλά, κύριε Γιώργο μου, πάω σε διάλειμμα και αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος θα τοποθετηθώ αμέσως μετά το διάλειμμα για ένα προσωπικό θέμα το οποίο μου έτυχε και από ό,τι βλέπω έτσι θα γίνει και στη Λάρισα. Αυτή είναι η γνώμη μου, τα λέμε αμέσως μετά από ένα μικρό δίλεπτο. 2-31-02-87 και 3 οχτάρια αμέσως μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, μια παρέα, την παρέα της πόλης, την παρέα του Δικεφάλου, την παρέα του πρωταθλητή Ελλάδος. Μια παρέα, ένας χορός, ένας ρυθμός, ένα το πρωτάθλημα και αυτό ανήκει στην πόλη μας. Ωρε Πάουκ, τι με κάνεις ρε Πάουκ, που έλεγε και ο Ευτύχιος. Μη μας ματιάξουνε Ιωάννη Ζάτσης, αλλάξαμε. Μη μας ματιάξουνε 2-31-0. 2-87-8-8-8. Χτίστε τον κόρφο σας. Πάρτε μαζί σας μανόγαλο. Βάλτε σταυρουδάκια. Βάλτε τίμιο ξύλο. Βάλτε χάντρες θαλασσιές. Μη μας ματιάξουνε οι κουφάλες. Ορίστε κύριέ μου. Είπαμε. Τα λεφτά του Χουβαρδά ποιος θα τρώει, του Τσικούνι ποιος θα τρώει? Ο Χουβαρδάς. Γεια σου Μακούλη. Ήθελα να με πάρει σήμερα ρε φίλε. Τώρα να κοντεύω εδώ. Καθυλάρισα να το χάσω από το μνημείο. Α, να βάλε και μια κόρνα να ακούσουν τα αδέρφια εκεί πέρα. Ρίξε μια κορνάρα. Εν τω μεταξύ ένα παιδί εδώ που δουλεύει τώρα που πήγε για ξεφόρτωμα. Ναι. Έπαιζε στους επαγγελματίες του ΠΑΟΚ παλιά χρόνια, πολλά χρόνια πριν, όταν τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Τώρα το επίθετό του δεν μου διαφεύγει και μου έλεγε, είναι Λαρισαίος ΠΑΟΞης, πήρε αυτός, το ξέρουν βασικά, πήρε εισιτήριο, μόνο όσους γράφουν Λάρισα από τα γραφεία της ΠΑΕ πήγε με ΑΜΚ και ταυτότητά τους όσοι γράφουν ότι είναι κάτι κυλάρισας. Μάλιστα. Από την Ελασσόνα που πήγαν και από χωριά και από αυτά δεν δώσαν σε κανέναν. Σοβαρέ. Ναι. Εντάξει, για να αποφύγουν φασαρίες και επεισόδια και αυτά. Λοιπόν, άκουγα και τον Κυρκώστα πριν και τον Μενώτη εκεί που τον ανέβαινε η πίεση. Αλλά μετά πήγα για το ξεφόρτωμα, το έχασα κανένα 45 λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, κοίταξε ο κύριος Κώστας, θα τη βρει από τα εγγόνια του. Εγώ τον πάω πολύ, ας πούμε, σαν ακροατή και σαν συνομιλητή. Έχει το γαβά του, μωρέ, εντάξει. Και θα ήθελα τώρα, αν ακούει, μια βραδιά τον άκουσα κάπου στο Ζαγόρα, έλεγε ότι το βιολί είναι το βασιλιάς των οργάνων, αλλά το αιτιολόγησε και κόπηκε γραμμή σε μένα, γιατί το ακούμε στο ίντερνετ. Λοιπόν, θα σου πω και για το ίντερνετ στο επόμενο θέμα μας, σε δευτερόλεπτα. Ναι. Το αιτιολόγησε, αλλά δεν το άκουσα. Αν ακούει ο κύριος Κώστας, ναι, ας πάρει ένα τηλέφωνο να μας αιτιολογήσει, ναι. Γιατί το βιολί δεν είναι αρνή. Ναι. Όσο για την προηγούμενη Κυριακή που παίζαμε στην Ξάνθη. Ναι. Πότε, την προηγούμενη ήταν, πότε ήταν μια που παίζαμε στην Ξάνθη? Όχι, την προηγούμενη, την προηγούμενη παίξατε με τη Λαμία μετά. Κυριακή, παρακυριακή είμαι Ελλάδα ρε παιδί μου, μια εβδομάδα εδώ, μια έξω είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, και σου πήρε ο Πασχάλης και σου λέει, αυτοί σ' ακούγαν 30 άτομα, 5 πόσοι είπε, πήρα εγώ μετά στον Ιχολήπτη, έκλεινες. Μάλιστα. Γιατί τελευταίος και ο Πασχάλης, και του είπα ότι δεν έχουν όλοι ίντερνετ, εσύ είπες ότι φύγαν όλοι πήγαν στην Ξάνθη, ναι, οι ακροατές. Ναι. Λοιπόν,
Και εμείς τους ακούμε, ας πούμε, έχουμε ίντερνετ τώρα. Είδες η κουφάλα, κακή απόβγαλε. Δεν πήραν λεγέ εισιτήρια, λέει. Σήμερα το παιδί παράβει μέσα να βγούμε στην Οικουμενίτσα να με φάει αρχιανός και να μην λέει την ομάδα είναι, να βγάζει δηλητήριο από μέσα του για τον ΠΑΟΚ. Παίρνετε, λέει, σας το δίνει η κυβέρνηση. Πέρσι, λέει, δεν έπρεπε, λέει, να το πάρετε και λέγεται ότι σας το κλέψαν. Το κύπελο πρόπερσι, ρε, τι είναι αυτή, ρε, τι πράγμα είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι αρρώστια έχουν. Ξέρεις, είναι από εδώ δικοί μας που υποστηρίζουν, δηλαδή είναι αριανοί, αλλά υποστηρίζουν τις αθηναϊκές ομάδες. Γίνονται μετά Ολυμπιακά, δηλαδή κατά καιρούς, ξέρεις, μεταλλάσσονται. Είναι σαν τους χαμελέοντες. Γίνονται Ολυμπιακοί, αεξίδες, όταν αλλάζουν κατηγορίες, ας πούμε, γίνονται άλλες ομάδες μετά, κατάλαβες. Υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Δεν λένε για την ομάδα σου, δηλαδή. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό που κάνει να πάω ξύνα, λέει, να υποστηρίζει άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, για να είναι ενάντια στον Άρη. Αυτοί βγάζουν μεγάλη κακία, ρε παιδί, μεγάλη πίκρα. Να κάνω μία πρόβλεψη. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε ο Γιώργος και από ό,τι ο Γιώργος από την Αθήνα, ο κύριος Γιώργος, από ό,τι λες και εσύ, θα έχει κόσμο πολύ ο ΠΑΟΚ μέσα. Εσύ μπορεί να λες ότι, κοίταξε να ξέρεις κάτι, ότι όλα αυτά τα κεφαλοχώρια γύρω από τη Λάρισα έχουν γνωριμίες στην Αθήνα, στη Λάρισα. Σου λέει του Λαρισαίου, πάνε ρε βγάλουμε και εμένα τρία εισιτήρια. Δίνει τον άπκα της γυναίκας του, του παιδιού του, του κουμπάρου του, του έτσι του πάει βγάζει να πούμε. Κοίταξε, αυτό μου είπε και αυτό το παιδί ότι κρύφο παοξίδης θα έχει πολλούς, μου λέει, αλλά δεν θα έχει δίλο. Γιατί φοβούνται αυτοί μας έχουν μεγάλο μένος. Πρόσεξε με κάτι τώρα. Όταν ανέλαβα έφορο συνδέσμων, και στην αρχή ανέλαβα μόνο για τον μπάσκετ. Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Ακούς την βροχή ρίχνη, κατακλυσμό κάνει εδώ. Πού ρε? Τώρα είμαι πριν τα Τέμπη, πριν το Μημείο είμαι. Δεν ξέρω αν ακούς. Όχι, ρίχνει τέτοια βροχή. Θα σας ανοίξω λίγο το παράθυρο αν ακούς. Για βάνε. Μιλάμε για κατακλυσμό τώρα, όχι για βροχή. Σώπα ρε. Δεν ξέρω αν ακούς. Ναι, ακούγεται. Κατακλυσμό, ναι. Μπάσκετ. Άρα θα βρέχει και στη Λάρισα, έτσι δεν είναι? Πά, δε, τώρα δεν μπορεί να είναι και καμιά ψηλού. Ναι, δε, τώρα βγήκα στην Γεωδόρα, παιδί μου, σου λέω. Είναι πιασμένος ο καιρός? Είναι, ναι, έχει μαυρίλα, έχει μαυρίλα. Έχει μαυρίλα, μάλιστα. Ναι. Ήθελα να πω, εντάξει, κλείσε να μην σε... Ναι, εντάξει, ακούω, ακούω. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, και πήγα στην Αθήνα, στο σύνδεσμο των φίλων του ΠΑΟΚ, γιατί ήθελα να οργανώσω, έπαιζε εκείνα τα... Τις μέρες η Πάτρα, έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Πάτρα, έπαιζε από κάτι Sporting, κάτι Παγκράτια, κάτι αυτά και ήθελα να κάνω μια οργάνωση. Και μου λέει ο κύριος Κώστας, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Αθηνών, το Πανελλήνιο το λεγόμενο. Το ξέρουν οι παλιοί ΠΑΟΚΣΥΔες τον Κώστα. Λοιπόν, και μου λέει, άκου να σου πω κάτι. Θα φέρεις καθόλου κόσμο από τη Θεσσαλονίκη? Λέω, έχω κανονίσει, λέω, να έρχεται ο Τάσος με την τρομπέτα, κάτι παιδιά άλλα από τους Αμπαλάια, κάτι, αυτοί με κάτι τύμπανα και τα λοιπά, και καμιά εικοσαριά, 30 άτομα που θα είναι. Λέει, άκου, θα έρχεσαι από εδώ, από την Τούμπα, από το από τα γραφεία του ΠΑΟΚ με το Πούλμαν. Θα μπούμε μέσα, λέει, εκεί πέρα θα είμαστε καμιά πενταριά και εμείς από εδώ θα μπούμε όλοι μέσα, λέει, ένας πάνω στον άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Όπου πάμε θα κάνουμε ένα πυρήνα. Όταν υπάρχει σάλπιγα και τα τύμπανα και καμιά πενταριά γύρω γύρω και 50 εσείς 100 άτομα όπως είμαστε και μπαίναμε 100 άτομα μέσα στο πούλμαν. Θα γίνει ένας πυρήνας. Εκεί μου λέει, πες ότι παίζει την Πάτρα, έχει φοιτητές. Παοξίδες που είναι Μακεδόνες, έχει φαντάρους πολλούς, έχει ταξιδιώτες που έτυχε να πάω να δω και το μάτς, έχει ουδέτερους που δεν γουστάρουν τους ντόπιους. Αμέσως μου λέει θα γίνει ένας πυρήνας που δεν θα το πιστεύεις. Αυτό λέω και στους φίλους τους Παοξίδες που θα πάνε στη Λάρισα, γιατί από ό,τι φέρετε θα πάνε στη Λάρισα. Αυτοί λοιπόν που θα πάνε στη Λάρισα στον πυρήνα, θα υπάρχει ένας πυρήνας. Όπου δούνε πάω και αυτά μαζεμένα και τα λοιπά, δεν πιστεύουν. Θα έχουν και σημαίες αυτοί, θα έχουν και κασκόλια κρυμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν μέσα. Ψάχνω τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, για δες ρε, το τέρας μπορείς να το βρεις. Αυτό σίγουρα θα πάει στη Λάρισα. Και βάλε μου το τραγούδι, το θαλασσί της θάλασσας και όλες το μπλε του χάρτη να γίνει ρε παόκια. Χάντρα να φοράτε,
να μην σας πιάνει μάτι, να πάτε και να έρθετε και στη Λάρισα και να το σηκώσετε, γιατί εγώ μπορεί να είμαι ουδέτερος, αλλά μπορώ να το πω. Μπράβο, εφέτος σας αξίζει, παίρνετε το πιο ανεβασμένο, το πιο ωραίο, το πιο δυναμικό, το πιο πεντακάθαρο, σαν τα κρύατα νερά του Ολύμπου που λιώνει το χιόνι πάνω από τις βουνοκορφές και κατεβαίνει παγωμένο και χύνεται στον κάμπο της Πιερίας και ποτίζει τα χωράφια και τους αγρούς και τα δέντρα, τέτοιο πεντακάθαρο σαν το κρύο το νερό είναι το πρωτάθλημα που παίρνετε, φίλοι Παοξίδες. 2-31-0-2-87 και 3-8 για κάνα δεκάλεπτο ακόμα. Βάλε το τραγουδάκι, το θαλασσί της θάλασσας για τα Παόκια. Ορίστε. Και χαρά σου Γιώργη. Γεια σου κύριε Φιλάρετε Λεβεντόπεδο. Αν και Παναθηναϊκός ορθώς ομιλείς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, βλέπω το ρολόι και νομίζω ότι έχει χαλάσει. Δεν προχωράει. Δεν προχωράει. Δεν προχωράει. Δεν ξέρω γιατί. Πιο καλά, όσο πιο πολύ αργεί, τόσο πιο ωραία είναι. Εμένα μου θυμίζει, πήγα να το πω προηγούμενα σε έναν ακροατή. Ρε παιδί μου, είσαι ερωτευμένος με μια καπαλιά στα νιάτα σου, 20-22. Και τη φλερτάρεις με τις μέρες, με τις εβδομάδες. Περνάει ο καιρός και στο τέλος κατορθώνεις και τις κλείνεις το ραντεβού και δείχνει ότι η πολιορκία πήρε. Η αναμονή να πας την πρώτη μέρα τη δεις, να ετοιμαστείς, να κάνεις τα μπάνια σου, να κάνεις τα μαλλιά σου, να έχεις πέντε φράγκα στην τσέπη. Όλο αυτό όταν γίνεται το ραντεβού, όπως και να είναι το ραντεβού, αυτή η προσμονή δεν πληρώνεται, φίλε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είπα καλά, αδερφέ. Την καλύτερη περιγραφή έκανε. Ξέρουμε εμείς πάλι. Δεν ξέρω όμως θα γίνεται και τώρα αυτό. Τώρα, τι να κάνουν τώρα τα χαϊβάνια τώρα, μέσω του ίντερνετ. Τώρα έχουν το Facebook, έχουν... Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτά που έχουμε ζήσει που είναι τόσο ζωντανά, τόσο πολύ έντονα, βλέπω από απόσταση ρε, σαν να, δεν ξέρω, σαν να είναι κάτι πιο μακρινό, πιο ξένο. Βέβαια εντάξει, μπορεί και να είναι κάτι διαφορετικό και να μην μπορούμε να το καταλάβουμε. Οι γενιές είναι διαφορετικές. Αλλά είναι και ο τρόπος που έχουμε ζήσει, δεν το συζητάμε. Άλλος οι δικές μας ήταν, δηλαδή ακούγαμε τους πατεράδες μας που λέγανε ότι οι δικές μας οι εποχές στη σχέση με τις δικές σας. Ναι ρε φίλε. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας, ρε Φιλάρετε. Ναι. Ότι εμείς με τους πατέρες μας και τους γονιούς μας και τους θείους μας και την κοινωνία τότε μας χώριζε ένα χάος ολόκληρο. Ναι. Γιατί από τον Καζαντζίδη πήγαμε στους Beatles. Ναι. Και από τον Καβαλά πήγαμε στους Rolling Stones. Και ένας πόλεμος. Ήταν πολύ διαφορετική ζωή. Είχαν τραβήξει πόλεμο αυτοί. Εμείς με αυτά τα σημερινά τα παιδιά δεν έχω να ζηλέψω τίποτα. Γιατί? Γιατί η δικιά μου γενιά τα είδε όλα. Είδε πράγματα, είδε τη μίνι φούστα, δηλαδή από εκεί που ήταν με τις μπούρκες που λέει ο λόγος, φορούσαν μαντήλες. Ναι. Οι γυναίκες, άμα δεις παλιά έργα, φορά μαντήλες. Mm-hmm. Από τις μαντήλες πήγαμε στη μίνι φούστα. Πήγαμε στα παιδιά των λουλουδιών με τις κιθάρες, σταματήσαν τον Βιετνάμ τον πόλεμο. Είδαμε πράγματα ωραία, αυτά όχι μόνο δεν τα είδανε, αλλά και αυτά που βλέπουν αυτοί. Είχαμε τις δίσκο, είχαμε την ελευθερία, τις μαλλούρες, αυτά. Οι γονείς μας δεν τα είχαν αυτά. Εμείς πάλι με αυτά τα παιδιά έχουμε τη διαφορά. Πόσες φορές ματώσανε τα γόνατά σου, Γιώργη? Πολλές, ήτανε πάντα μέσα στο κακάδι τα γόνατά μου. Μα αυτό δεν υπάρχει. Πέφταμε. Δεν υπάρχει τώρα. Αφού λέγανε έπεσες, θα μεγαλώσεις. Είχαμε μια σουλφαμιδό σκόνη εκεί. Σουλφαμιδό σκόνη, ένα άσπρο για να δίνουμε να καταλάβει, μια άσπρη σκόνη ήταν αυτή. Ναι, το οποίο έκανε το από πάνω το κάφκαλο. Αλλά ένα σαπούνι τετράγωνο, εκείνο το άσπρο το σαπούνι, το τετράγωνο, ναι. Με μια σφραγίδα επάνω, με εκείνο λουζόμασταν, με εκείνο πλαινόμασταν, με πλάν τα ρούχα, με εκείνο σφουγαρίζανε το πάτωμα, με εκείνο το τετράγωνο. Ναι, βέβαια. Και ένα άλλο πράσινο υπήρχε, ήταν πιο πολυτελείας λίγο εκείνο. Αλλά
σίγουρα ένα ζευγάρι, το πολύ δύο ζευγάρια παπούτσια. Α, εσύ είσαι ένα πλούσιο, ρε φίλε. Δύο ζευγάρια. Λοιπόν, ήταν πραγματικά πολύ διαφορετική, αλλά και ζούμε και τη σημερινή. Έχουμε ζήσει, σαν να έχουμε ζήσει δύο ζωές είναι. Έμα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως, έκανες περιγραφή που αξίζει τον κόπο κανείς, αν θυμάται, γιατί πρέπει να ξέρεις για να το ζήσεις αυτό. Είναι όντως, η προετοιμασία είναι πολύ ιδιαίτερη και είναι βέβαια. Κάτι διαφορετικό. Δε συγκρίνεται με τίποτα. Οπότε χαρείτε αυτές τις ώρες. Άστες να μην περάσουνε. Ναι, ας ναι. Μην ξημέρωνε γλυκέ μου τύρανε. Βάλε μου το τραγούδι. Ας μην ξημέρωνε γλυκέ μου τύρανε. Το θέλω να το αφιερώνω στο φίλο μου το φιλάρετο. Γεια και χαρά σου. Γεια σου φιλάρετε, γεια σου. Ας μην ξημέρωνε γλυκέ μου τύρανε. Και τούτη τη βραδιά να σε έχω αγκαλιά. Λένε οι παοξίδες, ας χαρούμε ρε με τη χαρά τους. Για να... Βρήκατε ρε τον Νίκο, ρε τέρας, ρε κοτσιδάκια, πού είσαι ρε. Κοίταξε ρε φίλε, τα υποβρύχια δουλεύουνε να πούμε κάτι. Μισό λεπτό να κάνω μια πρόβλεψη. Έτσι και μπαίνανε σήμερα. Πέντε Γερμανοί με τα αυτόματα, με το γεμιστήρα το μεγάλο εκείνο. Και μου λέγανε ναι. Κουφάλα τη ζωή σου θα στοιχηματίσεις τώρα. Εμείς ξέρουμε αυτό που θα σε ρωτήσουμε. Ή θα σε φάμε κατευθείαν ή γλίτωσες και πήρες 100.000 μάρκα. Αμάν. Τι ρε παιδιά, θα πάει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά στο μάτς, ναι ή όχι. Τι θα έλεγα λες. Εσύ τι θα έλεγες, τι θα ψήφισες να φίλε. Ναι και με τα ρε κουφάλες βρωμογερμαναράδες θα τους έλεγα. Θα πάει και αν δεν πάει φάτε με. Βέβαια. Θα πας. Εδώ είμαστε ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Δώσ' τα από εκεί αγόβι μου. Δώσ' τα αγόβι μου. Κοίταξε να δεις. Ήμασταν στην εξωτική Βαρκαδόνα εχθές. Σε ένα κατάλημα εκεί πέρα που υπέρθουν πολιτές από όλη την επαρχία. Και ξέρεις ότι πάντα η δουλειά συνδυάζεται ούτως ώστε να είμαστε κοντά στην ομάδα για να μην χάνουμε το ασμούθιό της, ας πούμε. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που γίνεται βασικά είναι εξωπραγματικό. Στις διαδρομές και στα στενά και ειδικά στην Εγνατία επάνω υπάρχει ένα γενικό πανηγύρι, ένα γενικό κλέτη, το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα εξωστραγιστεί σήμερα μετά τα 90 λεπτά που θα παίξει η ομάδα. Πιστεύεις ότι θα έχει κόσμο μέσα? Δεν θέλω να πω τίποτα. Ποτέ δεν λες ρε κουφάλα. Και όλο να πούμε καμιά χιλιάδα κόσμο. Ο καθένας, φίλε Γιώργο, προβλέπει, φτιάχνει, προνοεί, λαδώνει. Μ' αρέσεις. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει. Έχουμε και φοιτητές εδώ στη Λάρισα, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Μα αυτό δηλαδή είπα προηγούμενα που με είπε ο κύριος ο σχορεμένος, ο Κώστας, ο πρόεδρος στον Πανελλήνιο στην Αθήνα. Όταν πρώτο πήγα εκεί πέρα και ήμουν και ψαρωμένος λιγάκι, δεν μου λέει πάνε και κάνε, φέρε 30 άτομα, βάλτα σε ένα μέρος. Έκανε πυρήνα, από εκεί λέει έχει, πας στην Πάτρα. Έχει φοιτητές, έχει φαντάρους, έχει σόγαμπρους, έχει περαστικούς. Όπως και να γίνει, λέει μια πεντακοσάρα θα μαζευτείτε. Και πραγματικά πήγαμε, έπαιζε πάω καπόλων πατρών, τότε που ο αυτός έσπασε το πόδι του ρε, ο Στογιάκοβιτς. Ναι. Ο Στογιάκοβιτς που έσπασε το πόδι του. Τότε ναι. Ήταν που πήγαμε. Πήγαμε εκεί, ήμασταν καμιά τριανταριά άτομα. Μπήκανε και καμιά 30 από το σύνδεσμο της Αθήνας. Και όταν πήγαμε εκεί πέρα και μπήκαμε 60-70 άτομα σε ένα μέρος, για πότε γίναμε 500 ή δεν πήραμε χαμπάρι. Κάτι ναι, τέτοιο ναι. Λέω θα γίνει και στη Λάρισα. Κοίταξε να δεις φίλε Γιώργο, το γήπεδο της Λάρισας πραγματικά αυτό είναι ένα στολιδάκι ας πούμε, το οποίο είναι παραμελημένο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Οι Λαρισινοί δεν γουστάρουν το Κούλια, το εισέπραξα εγώ συνομιλώντας μαζί τους. Δεν το γουστάρουν το Κούλια, είναι αποστασιοποιημένοι.
δεν βοηθούν την ομάδα, δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Δεν γουστάρουν τον Κούγια, είναι απλό ρε. Δεν σε γουστάρουν. Και ο Κούγιας και οι οπαδοί έχουν φανατίσει πάρα πολύ τις ποδοσφαιριστές του σήμερα. Αυτό το εισέπραξα. Θα είναι ίσως το πιο δύσκολο μάτς που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ από τα τελευταία που έχει δώσει από την αρχή της χρονιάς. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να μας κοντράρει. Λοντάρισα έναν καλό ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είναι μια συνοπτική διαδικασία σήμερα το μάτς. Εγώ αυτό που εύχομαι, φίλε Γιώργο, επειδή ξέρω ότι τα παιδιά έχουν και μια τεράστια τρέλα στο μυαλό τους και επειδή ο δρόμος μέχρι τη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλος, θέλω να προσέξουν τους πανηγυρισμούς τους, να προσέξουν τις κινήσεις τους και γενικά να επιστρέψουν στο σπίτι, γιατί ο κόσμος τους χρειάζεται και οι οικογένειές τους. Η νίκη είναι μεγάλη. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Παραδείσου, να πούμε, δεν χωράει άλλους. Είναι πλήρης. Εμείς γουστάρουμε να χορεύουμε σε όλα τα πέταλα της γης. Επίσης, θέλω κλείνοντας την εκπομπή σου, να σου πω, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, να σε παρακαλέσω κάτι, γιατί έχω βροχή μηνυμάτων από παιδιά της επαρχίας. Και όπως ξέρεις, η εκπομπή, ένας απλός παρατηρητής, στηρίζεται και στους μετανάστες μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, με παρακάλεσαν λοιπόν στο κλείσιμο της εκπομπής και ο Βαγγέλης από τη Ρουμανία και ο Γιώργος από τον Καναδά και ο Μιχάλης από την Αυστραλία και ο Γιάννης από τη Γερμανία και η Μαρία από το Λονδίνο και ο Κώστας από τη μακρινή Αργεντινή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το λίπερο της καρδιάς μας, να παίξει ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, το 9-8, για όλους τους μετανάστες, για όλες τις Κυριακές μας, οι οποίες ήταν μαύρες παλιά και τώρα ανατέλει κάτι καινούριο. Το 9-8, αν μπορεί να παιχτεί αυτό για όλα τα παιδιά που δεν μπορούν να δουν τον ΠΑΟΚ μας. Έτοιμο το γερε, εγώ Γιάννη Ζάτσι ρε, αφού ξέρεις ότι... Που είναι βουνό ρε, φίλε, τι είναι βουνό ρε, μιλάμε για αραράτρε τώρα. Και θέλω μέσα από την ψυχή μου όλο αυτόν τον κόσμο, όλους αυτούς τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι μετανάστες, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, οι οποίοι τρελαίνονται για τις οικογένειές τους και συντονίζονται κάθε Σαββατοκύριακο στον απλό παρατηρητή για να πάρουν μια μυρωδιά από την Ελλάδα μας και από τον ΠΑΟΚ μας, εγώ μέσα από την ψυχή μου τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι, φίλε Γιώργο, και σαν Νίκος από Γιάννητσα, αλλά και σαν εκπομπή που είμαστε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε. Μεγάλη νίκη σήμερα, κλείνοντας να πω, μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, έπονται τα καλύτερα, έχουμε και το κύπελο μπροστά μας και αυτή η πόλη ας φωταγωγηθεί μια φορά τόσο δυνατά όσο θα φωταγωγηθούν και οι ψυχές όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ σε όλη τη γη. Φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Σ' αγαπώ πολύ, θα τα πούμε. Με συγκίνησες ρε Μπαγάσα. Να είσαι καλά, βάλ το τραγούδι για τον Νίκο, για όλα αυτά τα παιδιά που είπε και για όλα τα ξενάκια, για την κορούλα μου που είναι στην Κύπρο, για τον φίλο μου τον Αντρέα που είναι στη Δανία, για τον Γιώργη που είναι εκεί πέρα στην Ολλανδία, για τον άλλο τον Γιώργη, τον Σερσερί που είναι στη Σουηδία, για όλα τα παόκια, για όλο τον κόσμο, για όλες τις οικογένειες που τα παιδιά μας είναι στο εξωτερικό. Βάλ το ρε Γιάννη να τα ακούσω και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αυτό ήταν το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Νίκος από το Γιάννητσα και το αφιέρωσε σε όλα τα ξενάκια, τα παιδιά, τα παοξάκια που είναι στο εξωτερικό, αλλά και τα παιδιά όλου του κόσμου, όλα τα παιδιά που φύγανε διωγμένα από ένα άθλιο καθεστώς που καπηλεύτηκε την πατρίδα μας. Δεν είναι η ώρα να τα πούμε, θα κάνουμε και κάτι τέτοιες εκπομπές. Θα με επιτρέψετε, δράτοντας, παίρνοντας τη σκυτάλη από αυτό που το τραγούδι που αφιέρωσε ο Νίκος, να αφιερώσω, σε αφιερώσω. Θα πάρω και 5 λεπτάκια από το φίλο του Σταμάτη το Μουρελί. Μέρα που είναι σήμερα, δεν τρέχει τίποτα. Ας περιμένει λίγο ώρα Σταμάτη το στοίχημα. Δεν γαμίσει το στοίχημα σήμερα. Μέρα που είναι για τα ξενάκια μας, για τα παιδιά μας, για αυτούς που ριζώσανε στην ξενιτιά, για αυτούς που θα ήθελαν να ήταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνατε στο λίμπερο της καρδιάς μας και στη δικιά μας αυτή την εκπομπή του απλού παρατηρητή με τον Γιώργο Συρίγο.
Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, τα ακροπολία της Νιγρίτας. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργα Ρετοκουσουρή και τον εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στο δημοτικό στίβο όπου κατεβαίνει. Γιώργο, θα σε ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον κύριο Κατσούλη που έχει εκεί πάνω στα άγραφα αυτό το υπέροχο κτήμα που σας περιμένει και μας περιμένει όλους όταν είναι να ζήσουμε καλές στιγμές, να τις περάσουμε εκεί μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κομμωτήριο της Έφης, αυτό το εξαιρετικό, αυτό το κόσμημα της γειτονιάς μου εκεί, Ολύμπου 23, όπου και αυτό έχει την πελατεία του και αυτό κάνει τον αγώνα του και η Έφη έχει προσφορά και στη γειτονιά μας αλλά και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Δεν θα κλείσουμε σήμερα με μύρλες. Βγάλαμε, συγκινηθήκαμε, κάναμε τις αφιερώσεις μας σε όλο τον κόσμο. Κάνουμε και μια αφιέρωση σε όλους αυτούς που η καρδιά τους θα χτυπάει εκεί στον κάμπο της Λάρισας, στο γήπεδο όπου τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια που γουστάρουν και θα βρουν τρόπο να μπουν μέσα στο γήπεδο, να είναι προσεκτικοί, να μην προκαλέσουν, να πανηγυρίσουν και να επιστρέψουν όλοι μαζί με όλους εμάς, εσάς δηλαδή, γιατί εγώ τι με νοιάζει ο Παναθηναϊκός τώρα που να βγω στους δρόμους, εσάς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο Αλεξάκος θα περάσει να με πάρει, να με πάει, γιατί βαριέμαι να οδηγάω εκεί κοντά στα Διόδια να περιμένω την πομπή και να χαρώ κι εγώ με τους συμπατριώτες μου εδώ, τους Μακεδόνες, τους Παοξίδες. Τι να κάνουμε, μπορεί να είμαστε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε τοπικιστές και υποστηρίζουμε τις ομάδες της πόλης μας και δει τώρα τον ΠΑΟΚ που αυτός είναι που παίρνει τα χειροκροτήματα, θα το χειροκροτήσουμε κι εμείς. Βάλ τους ρε το σύνθημα και να πάμε σιγά σιγά να πάρουμε την άγουσα, να πάρουμε κάνα τσιπουράκι, να γεμίσουμε με ξύδι το κεφάλι μας και να γουστάρουμε το μάτς που αρχίζει. Σε 7 αρχίζει, 7.30, 7 νομίζω. Πάντε από τις 6.30 εκεί πέρα να βρείτε μέρος να κάτσετε να δείτε το μάτς. Εσείς που θα μείνετε εδώ και εσείς που θα τραβηχτείτε, προσοχή. Βά τους ρε το σύνθημα, ρε τους βρωμοπαοξίδες. Βάλε ένταση, ζάτσι! Γεια σου Έφη, για σένα! Γεια σου κυρία Έφη μου, περαστικά σου χρυσή μου. Δώσε τζάτσι. Περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να παρακαλάτε τον Θεό να έχετε την υγειά σας. Γιατί όταν έχετε την υγειά σας, μπορείτε να πάτε να ψάξετε για δουλειά. Και όταν έχετε υγεία και δουλειά, μπορείτε να βγάλετε και λεφτά. Δώσε σας. Οπότε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι και οι άλλες, έχουμε και κάτι κρυφάδια, έχοντας υγεία,
δουλίτσα και χρήμα, ο έρωτας γίνεται μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας!